παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Εδώ είμαστε παρέα με τον Γιάννη Χιλιτή. Θα περάσουμε 2 ώρες χαλαρά. Καθώς χρειάζεται το βράδυ μια χαλαρότητα η ζωή μας. Τώρα, αν καμιά φορά ξεφεύγουμε, αν οι κουβέντες μας έχουν αντιπαλότητα, αν υπάρχουν διαφωνίες, αυτό είναι υγεία. Αυτό είναι υγεία. Εμείς όμως ξεκινάμε με όλες τις καλές διαθέσεις για να περάσει μια ήσυχη βραδιά, χωρίς να υπάρχουν θέματα, χωρίς να υπάρχουν φωνές, αλλά και από την άλλη μεριά, βράδυ τώρα 12 με 2, να είσαι υποτονικός, να είσαι χαλαρός, να είσαι μυρμύρης κτλ. 12 και μισή, ο άλλος θα πει δεν βλέπω κανένα Mayday να πούμε, δεν βλέπω κανένα λέω Daily Woman, δεν βλέπω κανένα Thriller στο Star, που θα κάτσω να ακούσω αυτούς υποτονικούς τύπους. Γι' αυτό λοιπόν καμιά φορά δημιουργείται αυτή η αντιπαλότης, αυτή η έκριθμη κατάσταση κτλ. Γιάννης Χιλιτίδης στη ρύθμιση του ήχου, πολλά θέματα έχουμε, ας τα πάρουμε σιγά σιγά. Γίνονται πολλές κουβέντες για γήπεδα, γίνονται πολλές κουβέντες για εκτάσεις. Σε μια πόλη, έτσι, θα το πάω στις πόλεις το χαμάμ, ότι δημιουργούν κόμπλεξ. Δημιουργούν κόμπλεξ. Κοιτάξτε, αυτός που έρχεται από πίσω πάντα έχει κόμπλεξ. Δηλαδή, ένας που στη δουλειά είναι πίσω από τον άλλον. Ο άλλος παίζει μπάλα αλφα εθνική μεγάλη αυτή και ο άλλος παίζει κατηγορίες μικρές. Έχει κόμπλεξ, να πούμε. Έχει κόμπλεξ. Ο άλλος, ξέρω εγώ, βγαίνει με μια γυναίκα η οποία κάνει στράγγες. Ο άλλος έχει, ξέρω εγώ, το παίζει γκόμενος 25 χρονών, μια μικρότερη βεληνικούς. Ζηλεύει μια την άλλη, λέει, ξέρω εγώ, η άλλη γιατί να είναι έτσι, εγώ να είμαι έτσι, ξέρω εγώ. Ο άλλος νιώθει μειονεκτικά. Έτσι γίνεται και παντού και στις ομάδες και οι φίλαδροι και ο παδί έτσι είναι. Νιώθει μειονεκτικά ο άλλος. Έρχεται ο άλλος με μια μερσεντεσάρα στη γειτονιά, να πούμε. Ο άλλος έχει ένα μικρό φιατάκι και τραβάει μια γρατζουνιά το βράδυ, να πούμε. Σου λέει γιατί να έχει αυτός μερσεντές και εγώ να μην έχω. Γιατί ο άλλος να είναι διορισμένος στο δημόσιο και να δουλεύει 3 ώρες, 4 και άλλες 4 να κοιμάται και να παίρνει τη χιλιαδούλα τότε εκείνη τα χρόνια. Και εγώ ξέρω εγώ να είμαι στο 500 στη Σκαλοσιά επάνω επειδή ξέρω εγώ ο μπάρμπας μου δεν είχε ξέρω εγώ να με βάλει εμένα να με διορίσουν να με κάνουν. Ζηλεύει. Ζηλεύει, έτσι. Στο στρατό. Ζηλεύει ο άλλος. Να, εγώ ξέρω, εγώ επαιρέτησα στο τρίτο σώμα στρατού, μπιφτεκάρες, να πούμε, σαλαμάρες, αδιάρες, μία μέσα να πούμε, 8 έξω. Και ο άλλος ζηλεύει γιατί έχει πάει στον Εύρο, έχει πάει να πούμε πάνω στα Ρασπόνερα, στον Άρδα, περνάει να πούμε τα κουνούπια, ιστορίες κτλ. Σου λέει γιατί αυτός ο γερατάς να είναι στην καλή θέση και εγώ να είμαι επειδή έχει εκείνος να πούμε μπάρμπα και τα λοιπά. Άλλος χωρίς μπάρμπα ζηλεύει, ξέρω εγώ, το άλλο σου λέει πάμε να τρέξουμε εγώ 100 μέτρα τον περνάω εγώ με 9,8 και ο άλλος πάει στα 11 δευτερόλεπτα. Ζηλεύει γιατί να είναι ο άλλος, ξέρω εγώ, έτσι και εγώ να είμαι αλλιώς. Ή ξέρω εγώ, πολλά είναι στη ζωή, έτσι, σχέδιο. Γενικά με τους μπάρμπες, εγώ δεν έχω μπάρμπα να με κάνει και αρχίζει και κλαίει τη μύρλα αυτή, την καζατζιδική, αυτό το γιατί αυτός και όχι εγώ και τα λοιπά. Έτσι πάθαν σήμερα οι Ηρακλειδείς, ιδιαίτερα οι Αριανοί, οι οποίοι δεν τηλεφωνούν κιόλας, στη τηλέφωνο εκτός αέρα, βρίζουν, κάνουν, ράνουν. Με αυτό το μπαοκ, τον κρατικό δίαιτο, ο οποίος μιλάει με τους παπάδες, ο οποίος μιλάει με τους Μητροπολίτες, μιλάει με τους Σιριζέους, το Πασοξίδες, η ομάδα του. Ζηλεύουν οι Αριανοί. Οι Ηρακλειδείς βέβαια βγαίνουν και λένε εμείς δεν γουστάρουμε τέτοια ιστορία. Εμείς είμαστε άνθρωποι που ποτέ δεν χτυπήσαμε την πόρτα κανενός κόμματος. Πήγαμε μια φορά για δωροδοκία, πέσαμε. Δεν μας βοηθήσανε, ξέρω εγώ, οι Τσοκαντζόπουλοι, οι Βενιζέλη κτλ. Αλλά εμείς πέσαμε, ήρθαμε μόνοι μας επάνω, κάναμε την ιστορία με το αφημί. Και είμαστε ανεξάρτητοι, είμαστε αυτόνομοι, είμαστε και δεν είμαστε και τα λοιπά. Λένε οι Ηρακλειδείς. Οι Αριανοί ζηλεύουν όμως και λένε, γιατί αυτοί εδώ να έχουν τη μερίδα του Λέοντος, γιατί αυτοί 700 στρέμματα και να πάει ο παπάς πρώτος εκεί, φωτογραφία, πρώτη σελίδα, σαν να τις ξέραμε εμείς ποιος είναι ο Μητροπολίτης Νεαπόλεως. Τώρα τον μάθαμε, έγινε διάσημος
εξαιτίας να έχουμε του ΠΑΟΚ. Έτσι. Ολόκληρος υπουργός εθνικής άμυνας είναι στο πλευρό του Ιβάν Σαββίδη. Κοντράρεται να πούμε με τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει άλλη άποψη. Θέλει να γίνει, λέει, πάρκο εκεί πέρα. Οι ΣΥΡΙΖΕΙ, οι οποίοι αφομοίωσαν βέβαια το άφημί του ΠΑΣΟΚ, αλλά θα έπρεπε να πάρουν και κάποιες κατά κάποιον τρόπο κουλτούρες του ΠΑΣΟΚ. ΠΑΣΟΚ με τον ΠΑΟΚ ήταν κόλλος και βρακή. Και έρχεται τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ και λέει νο. Ενώ οι συνεργάτες του ΣΥΡΙΖΑ, οι καμένοι, οι οποίοι είναι διορισμένοι σε υπουργεία υψίστου προσοχής και υψίστου ευθύνης, ας πούμε, να δημιουργείται μια τέτοια κατάσταση. Δεν ξέρω. Και απ' την άλλη ο ΠΑΟΞΙΣ διχασμένος, τη μια λέει ευχαριστώ το ΣΥΡΙΖΑ γιατί τα χρέη μου τα ρύθμισε να τα πληρώσω μόνο το πρωτογενές κεφάλαιο ο μεγαλομέτωχός μου, και απ' την άλλη λέει θέλουν, λέει, να γίνουν, λέει, να πούμε χωράφια εκεί πέρα, να κάνουν πράσινο και ανάπτυξη. Και το ερώτημα το σωστό είναι, καλά τόσα χρόνια που η πρέζα πάει σύννεφο σε εκείνο το στρατόπεδο και γίνεται ο χαμός του χαμού και εγκατελελειμμένα τα πάντα και πλιάτσικα και ιστορίες, γιατί δεν το κάνατε τόσα χρόνια, να πούμε, πάρκο και ανάπτυξη και τα λοιπά, και θέλετε να το κάνετε τώρα που ο μεγάλος ΠΑΟΚ που δημιουργεί κόμπλεξ στους συμπολίτες, δημιουργεί να με κατάσταση, γιατί δεν το κάνατε πάρκο τόσο καιρό, να πούμε. Λέω εγώ τώρα. Λέω εγώ τώρα και εσείς απαντάτε στα ερωτήματα τα δικά μου, τα οποία είναι πάρα πολύ έτσι δυναμικά και κατά κάποιο τρόπο έφαγα το κεφάλι μου, έτσι πως να σας τα θέσω, έτσι να σας τα πλασάρω, έτσι με ωραίο και όμορφο τρόπο. Όπως λοιπόν νιώθει κόμπλεξ αυτός ο οποίος είναι οικονομικά κατώτερος από κάποιον άλλον, είναι οικονομικά κατώτερος από κάποιον άλλον, είναι σωματικά κατώτερος από κάποιον άλλον, είναι ερωτικά κατώτερος από κάποιον άλλον, είναι ως δημόσιες σχέσεις κάτω από κάποιον άλλον, από πλούτο είπαμε κάτω από κάποιον άλλον. Έτσι λοιπόν ο ΠΑΟΚ δημιουργεί κόμπλεξ παρά το γεγονός ότι είναι σε αθλία κατάσταση ποδοσφαιρικά. Είναι σίγουρα καλύτερος από τον Ηρακλή και σίγουρα καλύτερος από τον Άρη, οι οποίοι γρινιάζουν, επαναλαμβάνω, οι Αριανοί γρινιάζουν, Ηρακλήδεις επισημάνουν Ηρακλήδεις από τη μια μεριά, και από την άλλη λένε ότι εμείς δεν γουστάρουμε να είμαστε σε αυτή την κατάσταση του Δούνε και Λαβίν. Εμείς θέλουμε μόνοι μας, αυτόνομοι. Και κάναν και μια μαγιά όταν είπαν ο κύριος Πανόπουλος με τους 12 να συνευρεθούν εκεί για να συνεδριάσουν. Τότε ο Μπιφτέκης είπε τον μάγκα τον Παπαθανασάκη, θα πεις νο. Θα πεις νο! Θα πεις νο, διότι εμείς δεν ανήκουμε στους μικρούς. Εμείς ανήκουμε στους μεγάλους. Αλλά και αν δεν ανήκουμε στους μεγάλους και ανήκουμε στους 12 οι οποίοι είναι μικρότεροι, δεν πρέπει επικοινωνιακά να το δείξουμε. Έτσι λοιπόν ο Ηρακλής δεν κάθεται στο τραπέζι με τους άλλους 11 του Πανόπουλου, και αυτό είναι μια είδηση η οποία μπορούμε να τη συζητήσουμε, ότι δεν πάει με συμμαχίες και θέλει να απολαύσει την ποδοσφαιρική μοναξιά του. Δεν ξέρω πόσο θα αντέξει να το κάνει αυτό. Εμείς εδώ είμαστε στη γωνία με το δόκανο, στη γωνία με το κριτικό μαχαίρι, και τους περιμένουμε τους Ηρακλειδείς να στραβοπατήσουνε. Τους περιμένουμε να λοξοδρομήσουνε. Τους περιμένουμε να φύγουνε από τα τετριμένα τους, να φύγουν από την ιδεολογία τους, και τότε ο γρόνθος και η επίθεση ηλεκτική η οποία από αυτό εδώ το μικρόφωνο θα υποστούν θα είναι πολύ μεγάλος. Θα είναι πάρα πολύ μεγάλος. Τους περιμένω λοιπόν στη γωνία να παραστρατήσουν τους Ηρακλειδείς, να φύγουν από την ιδεολογία του αυτόνομου. Αν το κάνουν, εδώ είμαστε εμείς. Μέχρι στιγμής δεν το έχουν κάνει. Περιμένω να το κάνουν. Εγώ τους περιμένω στη γωνία. Θα τους περιμένω. Θα τους περιμένω. Διότι βγάλανε μεγάλη γλώσσα οι Ηρακλειδείς. Εμείς δεν γουστάρουμε πασοκιουκυλίκια σαν τον ΠΑΟΚ για να πάρουμε το κόκαλο, να το γλύψουμε. Ό,τι έχει μείνει από το κρέας το έχει φάει ο αφέντης ο μεγάλος. Πάρε και εσύ, ρε ΠΑΟΚ, ένα κόκαλο. Έτσι λένε οι Ηρακλειδείς. Έτσι διαδίδουν οι Ηρακλειδείς. Έτσι στοχεύουν στο επικοινωνιακό κομμάτι οι Ηρακλειδείς. Οι άλλοι, από τότε που έφυγε ο Σαωρίδης, είναι χαμένοι στον ορίζοντα. Πού είσαι μεγάλε Γιάννη να βάλεις τα πράγματα σε μία σειρά? Πού είσαι μεγάλε Πικρόχολε να συμπτύξεις το λαό?
Πού είσαι μεγάλε νέγρη να βρεις την επικοινωνία εκείνη και να γίνει ο Άρης όπως ήταν παλιά στην κερκίδα, ένα σώμα, μια ψυχή, μια ανάσα, μια γροθιά, μια ιδέα. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.340. Λοιπόν, πρώτο μήνυμα. Ποιον θεωρείς εσύ Έλληνα, ποιον θεωρείς εσύ Έλληνα συμπατριώτη σου, τον Μπόκο Λόκο ή εκείνο τον τύπο που σου έλεγε ότι θα σε σαπίσει μπροστά στην κόρη σου? Δύσκολο να με σαπίσει μπροστά στην κόρη μου, φίλε. Απλά μπορεί να το πει. Τρία μέτρα να είναι αυτός ο άντρας μπροστά στην κόρη μου, εγώ θα κάνω μια κίνηση, κακή κίνηση. Δεν θέλω να διαβάζω τέτοια μηνύματα. Εγώ, ναι, δεν τα διαβάζω. Αλλά αν θεωρώ τον Μπόκο Λόκο συμπατριώτη μου, δεν θεωρώ κανένα συμπατριώτη μου, φίλε. Κατοικηγείς είμαστε όλοι. Μπορεί να συμπαθώ πολύ περισσότερο τον Μπόκο Λόκο, που είναι μαύρο στο χρώμα, από κάποιον Έλληνα, συνάδελφό μου ή γείτονά μου, ο οποίος έχει λευκό χρώμα. Και να θέλω να κάνω παρέα με τον Μπόκο Λόκο και να πιω μια ρετσίνα με τον Μπόκο Λόκο και να κάνω και δουλειά με τον Μπόκο Λόκο. Σε καμία περίπτωση δεν θα λάβω στη συνεργασία μου ή στη φιλία μου ή στην οποιαδήποτε κοινωνική μου ή μια εκδήλωση με κάποιον άνθρωπο, δεν θα βάλω ποτέ το χρώμα, τη φυλή, τη θρησκεία του κτλ. Συνήθως αυτοί βάζουν. Δηλαδή λένε ότι ο Ραπτόπουλος μιλάει για τον Άρη άσχημα, δεν το ακουστάρω, δεν κάνω παρέα, δεν κάνω παρέα. Είπε για τον Μπάου, δεν κάνω παρέα. Δεν κάνω παρέα. Άθεος, άπιστος, ασεβής, μηδενιστής, δεν τον κάνω παρέα. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να ακούσω τον καθένα. Να συνομιλήσω με τον καθένα. Και φυσικά να κάνω φίλο τον καθένα, ο οποίος μπορεί να είναι μαύρος, να είναι χίτρος, να είναι μπλε. Στη γειτονιά έχουμε, κάνουμε παρέα με ένα Κινέζο, τον Γιωργάκη τον καμπρό μου, εκεί στην Ανατολική Στράκη, θα έχει ανοίξει ένα Κινέζικο και τα λέμε με τον Κινέζο. Ανταλλάσσουμε απόψεις με τον Κινέζο, πολιτικές, κοινωνικές. Εντάξει, έχουμε γίνει μια παρέα. Γιατί επειδή είναι λίγο πιο κίτρινος από μένα, δηλαδή, αχ, και εγώ μπορεί να βγάλω καμιά χρυσή να πούμε, να πάει τίποτα το ύπαρ μου και να κυτρινίσω. Τι πάει να πει ότι θα είμαι δακτυλοδεικτούμενος έτσι, επειδή κυτρίνησα να πούμε. Ή μπορεί να είμαι πιο κίτρινος και να έγινα πιο μαύρος τώρα. Τι σημασία έχουν όλα αυτά. Ραπ, πες μου. Που μένεις, να πούμε. Σε θαυμάζω, ραπ, χαιρετίσματα από Χουρμούς, καλή εκπομπή. Τι έγινε, γειτονάκι μου, καλά? Τι ώρα θα είσαι στο Βελίδιο την Κυριακή? Για σένα θα έρθω, λέει ο Τζόρνταν. Εγώ θα περάσω, φίλε, 11.30, 12 παρά, θα κάτσω μισή ώρα, θα δω τον πρόεδρο, έχω καιρό να τον δω, που είναι και οικογενειακός φίλος και εργοδότης και συνεργάτης. Θα δω τι θέλει να πει, ειδικά με το μεταναστευτικό, γιατί αυτό είναι που καίει. Το μεταναστευτικό, και όπως μου είπε και ο ίδιος ο Καρατζαφέρης σήμερα, τον οποίο τηλεφώνησε στο γραφείο του, μου λέει: εγώ τα έλεγα να πούμε το 2000 για το μεταναστευτικό, προηγούμε. Αυτά μάλλον θα πει τα δικά του, δεν τα ξέρω. Εγώ με τα πολιτικά δεν τα πάω καλά. Το ότι έχω μια φιλία με την οικογένεια Καρατζαφέρη είναι γνωστό, αφού συνεργάζομαι και 15 χρόνια, Γιάννη μου, με το συγκεκριμένο κανάλι, το οποίο όπως και με το Μετρόπολης γίναμε μακεδονικοί. Έτσι δεν είναι? Θέλουμε να πάει καλά ο Μακεδονικός. Εγώ το Μακεδονικό δεν τον χώνευα από παλιά. Είχα στήσει ένα μάτσο τον πατέρα μου, το σχορεμένο το 80, ένα προημιτελικό κυπέλλου Ελλάδος. Ο Βουλινός του είχαν στήσει κάτι ιστορίες και είχαμε θέματα, ας πούμε, Απρίλιο μήνα. Είχε πάει καλά η ομάδα στο πρωτάθλημα. Είχε βγει από 16η που την είχε πάρει ο σχορεμένος 9η, 8η, σωμένη άνετα, με πανομούλα. Πήγε στο κύπελλο πιο μπροστά και του την είχε στήσει ο Μακεδονικός, τον οποίο δεν χώνευα. Αλλά ήρθαν έτσι τα πράγματα. Και ο Μακεδονικός έχει αυτή τη στιγμή ιδιοκτήτη, τον ιδιοκτήτη μας. Για κάνουμε πέτρα την καρδιά μας και κατά κάποιο τρόπο, εντάξει, έτσι δεν είναι Γιάννη, έτσι δεν είναι το σωστό, Μακεδονικός. Καρατζαφέρης, τόσα χρόνια μαζί, ιστορίες, έχει λέει ένα καταπληκτικό γιο το Γιάννη, εξαιρετικό δημοσιογράφο, το Γιάννη τον Καρατζαφέρη, πολύ καλή μπαλαδόφατσα, ανέχθηκε και μας ανέχθηκε ο Αλέφαντος 6 χρόνια. 6 χρόνια ο Αλέφαντος να κάτσει σε ένα μέρος είναι μεγάλη υπόθεση, φίλε. Εδώ πάνω από τετράμινο δεν καθόταν σε ομάδα και κάθισε μαζί μας 6 χρόνια. 6 χρόνια. Το τι πινελίκι μας έχει ρίξει. Μας τα έχει γυρίσει τούμπα. Μας τα πες αλλιώτικα την άλλη φορά. Το τι βρυσίδι μας έχει ρίξει. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Εμένα ειδικά που τον κολλάω
και τον εκνευρίζω τον Αλέφαντο πολλές φορές. Του γλύχρω μια λεξούλα και μου λένε από πάνω: σταμάτα ρε φίλε να φύγουμε. Σταμάτα ρε φίλε να τελειώσει η εκπομπή. Τον πελά σου θες να βρεις. Για από πάνω, στο ακουστικό. Ραπ, ο Καλαφατάκης του μπάσκετ δεν μοιάζει με τον Κωστόπουλο. Ποιος είναι ο Καλαφατάκης? Δεν τον ξέρω. Ποιος είναι Γιάννο Καλαφατάκης, τον ξέρεις? Δεν τον έχω υπόψη μου, φίλε, τον Καλαφατάκη. 9.55 και ενώ μήνυμα στο 54.340. Έτσι που λες με το μεταναστευτικό. Ξέρεις, Γιάννη, σήμερα τι έμαθα? Δεν ξέρω εσύ που τα ξέρεις αυτά, για πες μου. Έμαθα, λέει, υπάρχει ένα πρόγραμμα στο computers, στο οποίο αν θες να πάρεις ένα μεταναστάκι στο σπίτι σου και τα λοιπά, μπορείς να στείλεις τα στοιχεία σου και ναι, αυτό το πράγμα δεν ξέρω, μου το σφυρίξαν σήμερα και πραγματικά αυτή είναι η σημαντική βοήθεια. Όποιος θέλει να το κάνει, χτυπάει και παίρνει ένα μεταναστάκι αν αξιολογηθεί από το ελληνικό κράτος, το οποίο ελληνικό κράτος σε πρημοδοτεί κιόλας, έμαθα, για τα φροντιστήριά του, τα αγγλικά του, τα αυτά του κτλ. Έτσι έμαθα, έτσι λέω. Εγώ αυτά πολύ δεν τα σκαλίζω όπως ο Καμόρα. Εγώ σκαλίζω λεπτομέρειες, κινήσεις στον αγωνιστικό χώρο, τύπος που κτλ. Παπαγιανόπουλος ή Αυλονίτης καλύτερος κωμικός ραπ? Κοίτα, θεωρώ τον Παπαγιανόπουλο καλύτερο σαν ηθοποιό, γιατί ο Παπαγιανόπουλος έπαιζε πολύ και το δράμα. Ενώ ο Βασίλης Αυλονίτης δραματικός δεν μπορούσε να γίνει. Α, ωραία καφεδάρα. Και παχύ, και φουσκάλα. Βέβαια. Ευχαριστώ πολύ. Ο Αυλονίτης δεν γινόταν δραματικός. Δεν μπορούσε να παίξει σε μια τραγική έτσι. Να κάνει μια τραγική ερμηνεία. Να κάνει τον άλλο να κλάψει, ας πούμε, να συγκινηθεί, να παίξει τον κακό. Ο Παγιανόπουλος έπεσε και τον κακό πριν γίνει κωμικός. Πριν γίνει κωμικός. Μετά το 59-60. Έπαιζε το ρόλο του κωμικού και βρήκε την υγειά του ο Παπαγιανόπουλος. Πλησιάζει τα 50. Μεγάλος. Πριν έκανε τον Τζόντο Τρομερό, έκανε, ξέρω εγώ, τον Εγκληματία, έκανε τον Χαρτοπαίχτη. Στη Λόλα έχει μια φοβερή ερμηνεία. Ως αφεντικό της Τζέν Καρέζη βγήκε ο Κούρκουλος από τη φυλακή. Μονομαχήσαν, ξέρω εγώ, επενέβην ο Παντελής Ζερβός εκεί και έγινε ιστορία στην Τρούμπα με τον τεμπούτο της Μοσχολιού κτλ. Ωραίο μήνυμα μου στείλες. Παπαγιανόπουλος, φίλε. Ραπτόπουλε, εσύ που τα πας καλά με τους γιατρούς, μήπως ξέρεις κανένα δερματολόγο? 100%. Κλεάνθης Βαλαρούτσος ο καλύτερος. Κλεάνθης Βαλαρούτσος. Εγνατία 100. Και άνθρωπος και γιατρός και δημοσιογράφος. Δεν δημοσιογραφεί τώρα. Ο Κλεάνθης δεν δημοσιογραφεί τώρα. Αλλά στα ιατρία γίνεται χαμός, ουρές απ' έξω. Και αναβάθμιση, πριν από λίγο καιρό είχα πάει για ένα θέμα της κόρης μου, είχε και τη σύζυγου μου, και είχε αναβαθμίσει πάρα πολύ το ένα το ιατρείο. Ραπτόπουλε, τότε γιατί λες αυτός είναι Έλληνας, ο άλλος δεν είναι? Άρα, λέει, η ελληνικότητα είναι τρόπος του βίου και όχι φιλετισμός. Αλλιώς καταντούμε, λέει, φασίστες. Ναι ρε παιδιά, εγώ λέω ότι δεν λογιάζω τον άλλο σαν Έλληνα, σαν μαύρο, σαν χριστιανό, σαν μωαμεθανό κτλ. Αλλά όταν μιλάμε για εθνικές ομάδες, γιατί έγινε κουβέντα και ωραία στέλνεις το μήνυμα, μεγάλε, πολύ ωραία στέλνεις το μήνυμα, είναι το εξής. Δηλαδή, και το είχαμε και κουβέντα με τον Σιχηλητήρη, και είχε πολύ λεπτό θέμα, ότι οι βορειοϊπεριώτες είναι Έλληνες, ενώ κάποιοι Αλβανοί, ας πούμε, δεν είναι Έλληνες, είναι λεπτά θέματα. Αλλά εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι ότι έχει καταντήσει αηδία αυτό με τις εθνικότητες. Γι' αυτό είπα να κατεργηθούν οι εθνικοί ύμνοι, να κατεργηθούν και οι εθνικές ομάδες. Δηλαδή, βλέπεις Γερμανό μαύρο, Έλληνα μαύρο, μπορεί να δεις Αφρικανό άσπρο. Δηλαδή, μπασταρδευτεί όλη η ιστορία. Έρχεται ο άλλος, ξέρω εγώ, νιώθω, ξέρω εγώ, μετά από 5 χρόνια Έλληνας. Και σωστό μου λέει ο Κυριτίδης, μετά από 5 χρόνια, λέει, αν παραμείνει, μπορεί να γίνει Έλληνας. Εντάξει, μπερδεύεται η ιστορία. Παλιά είχε και μία αυτή, ρε παιδί μου. Είχαμε τα σύνορα παλιά. Είχαμε τις εθνικότητες. Είχαμε τις συμπεριφορές. Έτσι, τα έθιμα. Υπήρχανε στα. Τώρα έχουν παγκοσμιοποιηθεί και έχει χαθεί αυτό. Οπότε το να το κυνηγάμε και να λέμε και εμείς οι αυτό και τα λοιπά, οι εθνικότητες και τα λοιπά, ναι. Πλέον δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει αυτό και εγώ το αποδέχομαι. Το περνάω. Μετά είναι και το άλλο, παιδιά. Λέμε, εγώ είμαι Μακεδόνας, ρε. Εγώ είμαι Χριστιανάρα, ρε. Εγώ είμαι αριστερός, ρε, και τα λοιπά.
Εγώ δεν τα μετράω έτσι τα πράγματα. Ή εγώ είμαι Αριανός, ρε, είμαι Παοξής. Εγώ δεν τα μετράω έτσι τα πράγματα. Πάντα πίσω από το σχόλιο και την ταυτοποίηση του κάθε ενός από εμάς, βλέπουμε την πράξη. Και επειδή όλοι κάνουμε αμαρτίες και παρατυπίες και ο στόχος μας είναι το χρήμα, θα πρέπει να προσέχουμε τι λέμε, γιατί όλοι είμαστε στραβοί. Και πρώτος από όλους ο αρχηγός των στραβών είμαι εγώ, ο οποίος λέω δεν ανήκω πουθενά, για να μην φαίνεται και η στραβότητά μου, να μην φαίνεται το ανάποδό μου. Δεν μπορώ να διαφημίζομαι εγώ, ας πούμε, για Μακεδόνας και γι' αυτό κολλάω και τον κόκκινο. Δεν μπορεί να μου λένε, ας πούμε, ο κόκκινος ότι εγώ με τους Τούρκους, μια εχθροί μας, ιστορίες που αν κάτσε και διαβάσει, γιατί με η κρεασιατική καταστροφή, οι φταίχτες είμαστε εμείς, μην το αναλύσουμε. Εμείς κάναμε φάουλ. Εμείς χάσαμε το μάτς. Πήγαμε να επεκτείνουμε, τέλος πάντων δεν είναι της ώρας, έτσι. Ο Τούρκος αυτό, ρε κόκκινε, Τούρκικες αερογραμμές έχεις να πούμε διαφήμιση. Μην τρελαίνεσαι τώρα. Δηλαδή, εκεί τον κολλάω. Μη λες. Δεν κρίνω τις πράξεις εγώ, ποτέ. Και πάντα πάω με τον νόμο του δυνατού. Λέει ο ΠΑΟΚ, μαγκιά, 700 στρέμματα. Ναι, είμαι μάγκας, λέει. Μάγκας είσαι. Βέβαια είσαι μάγκας. Και ο ΠΑΟΚ λέει για τον και ο Ολυμπιακός λέει, μάγκας είμαι και τα παίρνω έτσι τα πρωταθλήματα. Μάγκας είσαι. Μη βγες και μου κλαις όμως μετά από το ΑΕΚ Ολυμπιακός. Μια με κάνει διαιτησία. Μην κλαις. Όταν είσαι μάγκας, θα είσαι μάγκας όταν για τις φας κιόλας. Όχι όταν δέρνεις μόνο. Να γνωριστούμε λίγο έτσι. Να καταλάβουμε τους λόγους με τους οποίους πολλές φορές φέρομαι και εσείς από κάτω λέτε με αυτός ο παρανοϊκός. Τι κάθε λέει. Έχω μια λογική, τη δική μου λογική. Και τη δική μου ερμηνεία. Τη δική μου προσέγγιση. Που μπορεί να διαφέρει. Οφείλω όμως σήμερα, γιατί είναι λίγο χαλαρά τα πράγματα, να την ομολογήσω. Λέει ο Παοξής το κατεστημένο του Ολυμπιακού. Μα είναι γνωστό το κατεστημένο του Ολυμπιακού. Είναι κατεστημένο του Ολυμπιακού σε όλη την Ελλάδα. Έχει πιάσει μια αράχνη, ένα ιστός και δεν μπορείς να την κόψεις. Ωραία. Μετά δεν μπορεί να μου πει όμως ο Παοξής, για παράδειγμα, εγώ ο Τίμιος, ο Αμόλυντος, επειδή με κάνει έρωτα ο Ολυμπιακός, εγώ είμαι ο καλός και τα λοιπά. Ακούμε για στημένα μάτς, ακούμε για Ολυμπιακός Βέρι, ακούσαμε, δεν αποδείχθηκε τίποτα. Ο εισαγγελέας αθώωσε τους πάντες, ακούστηκε το Πανιόνιο ΠΑΟΚ, δεν πάει φυλακή κανένας, ακούστηκε, ακούγεται και ακούγονται πολλά για όλους. Με διαιτητές, με στημένα παιχνίδια, ακούγεται. Και ό,τι ακούγεται δεν είναι αληθινό, αλλά ακούγεται, εωρείται. Ωραία. Δεν μπορεί να μου το παίξει παρθένα ο Παοξής. Ούτε ο Ολυμπιακός να μου κλαφτεί εάν αύριο αλλάξει η ιστορία και την πάρει την ΕΠΟ ο Μελισανίδης και του κάνει έρωτα. Να με κλαίγεται ο Ολυμπιακός και να λέει με αδικούνε. Δεν μπορώ αυτά τα πράγματα. Δεν μπορώ να τα βλέπω αυτά τα πράγματα. Είδες, με τα εθνικά θέματα. Η Μακεδονία μας και η αυτή μας ιστορία μας, η Ελλάδα μας και τα λοιπά. Παντρεύεται Ρωσίδα. Γιατί δεν παίρνεις Ελληνίδα. Ένα παράδειγμα. Γιατί δεν παίρνεις Ελληνίδα. Η Μακεδονία μας, η Θεσσαλονίκη μας, παίρνει Σκοπιανή. 2 μέτρα πόδια η Σκοπιανή, τον βάζει μέσα εκεί. Γιατί την παίρνεις Μακεδονία μας. Δεν λέω εγώ να μην πάρεις τη Σκοπιανή που έχει 2 μέτρα πόδια. Πάρτινα. Μην μου το παίζεις Ελληνάρας. Δεύτερον. Η Μακεδονία μας, η Θεσσαλονίκη μας, Μακεδονία μου, Θεσσαλονίκη μου, γι' αυτό χάσαμε το όνομα, ιστορίες, ποιος θέλει το όνομα, το χάσαμε το. Τι χάσαμε το όνομα, εδώ χάσαμε τα λεφτά. Το όνομα είναι το λιγότερο που χάσαμε και το έχουμε χάσει εδώ και καιρό. Τώρα μην ψάχνετε να βρείτε, φταίει ο Μητσοτάκης, φταίει ο Παπανδρέου, ποιος θέλει, δεν με ενδιαφέρει, εγώ ξέρω ότι χάσαμε το όνομα. Αλλά η ουσία ποια είναι, ότι χάσαμε και τα εργοστάσια, χάσαμε και τις επενδύσεις, χάσαμε και την παραγωγή. Πήγαν όλοι και φύγανε και πήγαν και εγκατασταθήκαν εκεί. Ως και αυτοί που λένε η Μακεδονία μας τραβάνε 2 ουίσκι και πάνε στο καζίνο του Γευγέλη. Είναι καλύτερα λένε εκεί. Δεν ξέρω, εγώ στο καζίνο δεν έχω πάει, δεν ξέρω. Λένε. Δηλαδή, αφού κάνεις, μη λες. Μη το παίζεις. Τίμιος, αυτό, λέει, τα πήρε. Έκανε εταιρεία, ξέρω εγώ, με τον πρόεδρο, διαφημιστική. Και είχε παρεδώσει. Παράδειγμα, λέμε τώρα. Τι το παίζεις τώρα ιστορία, φίλε.
Τι το παίζει ιστορία. Εκεί τρελαίνομαι εγώ. Στο διατάφτα. Για να μην το πλατείνουμε πολύ και το πάμε μακριά. Ο ΠΑΟΚ κάνει μπούκα με τα κόμματα. Κάνει μπούκα με τις εκκλησίες. Κάνει μπούκα με τους δημάρχους. Και καλά ξηγείται. Κοιτάζει το μετερίζι του. Κοιτάζει τον πισινό του. Ο Μαρινάκης κοιτάει το δικό του πισινό. Και δουλεύει πάνω σε αυτό το κομμάτι. Οι άλλοι κλαίνε. Λέει έκανε αυτό γιατί έκανε εκείνο και γιατί η εξουσία και γιατί ο Άκης και γιατί αυτός. Ρε φίλε, έτσι είναι η ζωή, έτσι είναι, τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή βγαίνει Αριανός και κλαίει και μου λέει, άσε το άλλο που λένε οι Αριανοί. Το Μετρόπολης λέει, αυτή η κατεύθυνση έχουν λυσάξει οι Αριανοί. Γιατί τους θεωρώ φύρες, τους Αριανούς, φύρες. Το λέει, το Μετρόπολης κάνει πόλεμο στον Άρη. Σώπαρε μεγάλη, τι έκανε. Λέει για την εκαθάριση, ότι μπλοκάρεται, ότι δεν γίνεται κτλ. Κάνει το Μετρόπολης λοιπόν, εγώ που παρακολουθώ τους πάντες εδώ πέρα και κάνω και εγώ τη δουλειά μου όπως μπορώ. Το Μετρόπολης λοιπόν κάνει μια προσέγγιση δημοσιογραφική, πολύ σοβαρή και όχι οπαδική στο κομμάτι του Άρη. Και θεωρούν οι Αριανοί πόλεμος. Ποιος είναι ο πόλεμος? Δηλαδή μετά από μήνες αποδεικνύεται ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στο θέμα της εκαθάρισης του Άρεως. Το θέμα της εκαθάρισης του Άρεως. Κανείς όμως δεν θέλει να ακούσει το αρνητικό για την ομάδα του. Θέλει να ακούει ωραία λόγια. Τον άλλον όταν το στρουμώξαμε τον Τζόρνταν προχθές και κάτι παοξίδες, ποιος είναι ο Ζήτα στο Πανιόνιος ΠΑΟ και εσύ που είσαι τίμια ομάδα και δεν στείνεσαι και δεν κάνεις και ακούει το Κοριόπολης ότι πρέπει να χάσεις. Το παρακάμπτουμε. Αν ακουστεί για την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, το αναδεικνύουμε. Το ίδιο κάνουν και κάτω. Ότι είναι δικό τους, το καλύπτουνε. Του αλουνού το αναδεικνύουν. Και έτσι λοιπόν γίνεται μια οπαδική δημοσιογραφία, μια παραταξιακή κατάσταση και όλοι δημιουργούν τα δικά τους θέλω και εξυπηρετούν τα δικά τους συμφέροντα. Και έρχεται λοιπόν ο Ραπτόπουλος από πάνω και βλέπει συμπεριφορές και κρίνει καταστάσεις και μαθαίνει νέα και τα πλασάρει τα νέα με το δικό του τρόπο. Νευριάζει ο άλλος. Γιατί το είπες? Είναι ψέματα? Όχι, γιατί το είπες. Γιατί το είπες με αυτόν τον τρόπο? Ρε, είναι ψέματα? Όχι, δεν είναι ψέματα. Άρα λοιπόν καταλήγουμε ότι το κόμπλεξ που έχουμε εμείς για τους κάτω, εμείς για τους ανωτέρους μας, έχουν οι κατώτεροι για μας. Και είναι αλυσίδα αυτή η ιστορία. Όλοι έχουμε να πούμε ένα κακό λόγο για έναν καλύτερο από εμάς. Όλοι έχουμε να πούμε μια κακή ιστορία για κάποιους οι οποίοι είναι καλύτεροι από εμάς, που αμείβονται περισσότερο από εμάς. Και σίγουρα κάποιοι κάτω από εμάς θα πούνε περισσότερα κακά λόγια για εμάς που είμαστε πάνω από αυτούς. Δεν αλλάζει αυτό στη γη. Και όλοι έχουν ένα σύνθημα στο στόμα και μια μαρμίτα στην τσέπη. Και οι αιώνες και τα χρόνια θα έρχονται, θα φεύγουν, θα έρχονται, θα φεύγουν, θα έρχονται, θα φεύγουν. Και στη ζωή δεν θα αλλάξει τίποτα. Απλά θα αλλάζει ο δυνατός. Θα αλλάζει ο δυνατός. Θα αλλάζει ο ταβατζής. Θα έρχεται άλλος. Θα έρχεται άλλος. Πάρε παράδειγμα τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας ήταν ο καλύτερος λόγιος για τα προβλήματα της Ελλάδος. Τι θα έκανε το έμφυα? Τι θα έκανε τις συντάξεις? Τι θα έκανε τους μισθούς? Τι θα έκανε τον Νταούλη που θα βαρούσε κτλ.? Ήρθε λοιπόν ο άνθρωπος και δεν μπορεί να τα κάνει αυτά. Ήξερε ότι δεν μπορούσε να τα κάνει, αλλά έπρεπε να τα πει για να το ψηφίσουμε εμείς για να πάρει 4 χρόνια την εξουσία. Και τώρα εμείς τι θα κάνουμε? Θα έρθει ο Μητσοτάκης, θα πει τα δικά του, θα καταργήσει. Θα καταργήσει αυτό στο έμφυα. Θα δημιουργήσει τους συνταξιούχους, τον γέροντα, τον έτσι, τον αλλιώς. Θα επενδύσει η Ελλάδα κτλ. Ο ψεύτης, ο Τσίπρας, θα φύγει. Και θα έρθει άλλος ψεύτης. Και θα έρθει άλλος ψεύτης. Και θα ξαναρθεί άλλος ψεύτης και η ιστορία θα επαναλαμβάνεται. Απλά ο ψεύτης πλέον δεν μπορεί να διορίσει. Το Πασόκ πέθανε. Πέθανε το Πασόκ. Δεν υπάρχει πια Πασόκ. Γι' αυτό όταν είχα κάνει τον Γκάλοπ, αν γίνει η Δευτέρα παρουσία και είναι να διαλέξετε, βέβαια, υποθετικό είναι αυτό, αν είναι να διαλέξετε να αναστηθεί ο Ιησούς Χριστός ή ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Ανδρέας σάρωσε με 9-2 και φυσικά το τελευταίο μήνυμα ήταν και το πιο αστείο, αλλά και το πιο αληθινό. Φυσικά ο Ανδρέας Παπανδρέου και ο Κωστής Ραπτόπουλε να αναστηθεί αν γίνει η Δευτέρα παρουσία. Ο Χριστός δεν διόριζε. Λοιπόν, 9.55 κενό μήνυμα στο 54.340. Λοιπόν, για να δούμε τα μηνύματα εδώ. Ω, έχουμε πολλά μηνύματα.
Φοβερό. Λοιπόν, ραπ, επειδή έλειπα μια εβδομάδα εκτός πόλης, είπε ο Κόκκινος καμιά κοτσάνα για να εμπλουτίσω τις γνώσεις μου. Όχι, είχε πολύ καλές τοποθετήσεις και πολύ καλές πληροφορίες ο Κόκκινος. Και καλές αποδόσεις στο στοίχημα. Το όνειρο του Κόκκινου, υπογράφει ο φίλος. 800. Ραπτόπουλε, ο χθεσιδοβραδινός στο κλείσιμο πρέπει να ήταν ο Καδόπουλος, που προσπαθούσες να βρεις ποιος είναι. Τον είχα για περίπου ένα μήνα προπονητή. 30χρονος, ο Βάζελος. Ναι, ρε, πού χάθηκε ο Καδόπουλος. Πολύ χαλκιδική δούλεψε ο Καδόπουλος. Και έχω να το δω πολύ καιρό αυτό το κτίνος. Ραπ, το κτίνος εννοώ σωματικά. Ραπ, ρώτα τους Ηρακλειδείς, αν δεν περάσουν οι προτάσεις τους, θα αποχωρήσουν από το πρωτάθλημα. Γιατί αυτό είναι μαγιά και αυτονομία. Λέω 450, ό, ή όλα ή τίποτα. Λέω 450. Θα το ρωτήσω. Ο 040. Ραπτό, αύριο περιμένω πόσο καιρό την κατάλληλη στιγμή για να σε παρατήσω. Α, για να σε παρατηρήσω σε κάτι. Με εκτίμηση μεν πάντα, αλλά και πιστό στην κριτική μου απέναντί σου, έχω να σου πω το εξής. Φέτος, σε ανύποπτο χρόνο δηλώσεις πως ο Ιμπραήμοβιτς είναι ποδοσφαιρικά τελειωμένος, έχω και το απόκομμα της εκπομπής. Λογικά θα διαπιστώσεις πως πέταξες μια κορυφαία ποδοσφαιρική αρλούμπα επίπεδου Κόκκινου και βάλε. Ο Σλάνταν έχει μέχρι στιγμής 40 γκολ και 20 ασίστ στη σεζόν. Θες να σου πω ότι ποδοσφαιρικά μπορεί να γίνω ρόμπα? Φυσικά, ρε φίλε. Δηλαδή τι είμαι εγώ, ο Φάισβάιλερ? Φυσικά. Ένα κορμί τέτοιο σε μεγάλη ηλικία, η λογική λέει ότι αρχίζει και χάνει ταχύτητα κτλ. Εδώ ανατρέπονται πολλά πράγματα και φυσικά ο τύπος μας εκπλήσει. Εντάξει, δεν μπορώ να πω κουβέντα. Δεν μπορώ να πω κουβέντα. Συνήθως τέτοια κορμιά σε μεγάλη ηλικία δεν τραβάνε. Συνήθως τέτοια κορμιά σε μεγάλη ηλικία δεν τραβάνε. Ο 034. Ραπτώ όλη το Σάββατο στο Βελίδιο στη συγκέντρωση του μεγάλου αρχηγού. Κυριακή είναι, φίλε, η εκδήλωση του αρχηγού σου. Εσένα θα σε δούμε εκεί. Κυριακή είναι, φίλε, 12 η ώρα. 6:30. Ραπτώ που λέει, η γυναίκα μου είναι στο μήνα της και κάθε βράδυ ροχαλίζει σαν τρένο. Στον καναπέ δεν με αφήνει να πάω. Έχω να κοιμηθώ κάτι μέρες. Τι να κάνω? Ρε κορόιδο, αν ροχαλίζει σαν τρένο, δεν θα πεις πάω στον καναπέ. Αυτά τα πράγματα θέλουν και ένα τάκτ. Θα πας σιγά σιγά. Ή θα βάλεις ό,τι ασπίδες. Είναι στο μήνα της, να γεννήσεις, ρε φίλε, έτσι να δεις πώς είναι να κάνεις ένα παιδί. Θα μάθεις να φοβάσαι. Σήμερα έγινε κάτι που με στεναχώρησε πάρα πολύ στην Τζιμισκή. Μια μάνα με την κόρη της τους παρέσυρε το λεωφορείο μετά από τράκα. Τράκανε ένα λεωφορείο στη Τζιμισκή, στη Χάνθ, με ένα γιο ταχύ. Το γιο ταχύ παρέσυρε τη μάνα και την κόρη και πέθανε το κοριτσάκι. Ενώ η άλλη κόρη σώθηκε και είναι σε κατάσταση σοκ. Δηλαδή δεν ξέρεις, ξημερώνει το πρωί, δεν ξέρεις τι θα γίνει, να πούμε. Το λεωφορείο. Και αυτή τώρα θα πω δύο κουβέντες και για τους λεωφοριατζίδες. Να μάθετε λίγο να οδηγάτε καλύτερα, οι λεωφοριατζίδες. Σαν τα βατζίδες οδηγάτε στους δρόμους. Δηλαδή ο δρόμος μαγιά μας ανοίγει και τα λοιπά. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Κόκκινα στο φουλ τα περνάτε, δεν καταλαβαίνετε τίποτα. Εντάξει, περισσότεροι επαγγελματίες, έτσι. Αλλά λίγο προσοχή, ρε παιδιά. Λίγο προσοχή. Λίγο προσοχή. Καλή οδηγή είστε. Και μαθαίνω ότι τραβάτε και ταλκά. Τραβάτε χοντρό ταλκά. Με κάτι λεφτά που σας χρωστάνε και τα λοιπά. Και συμπαρίσταμε. Αλλά λίγο προσοχή, ρε γαμώτο. Λίγο προσοχή. Είμαστε κι εμείς καρνίβαλοι στο δρόμο. Και εμείς κακοί οδηγοί είμαστε. Δεν είμαστε τίποτα καλοί. Αλλά εμείς, άμα κάνουμε μια βλακεία, μπορεί να κάνουμε μόνο ηλικία ζημίας. Εσείς, άμα κάνετε τη βλακεία, παιδιά, μπορείτε να πάρετε καμιά ζωή μαζί σας. Και είναι μεγάλη. Είναι αμαρτία να φεύγει έτσι ο άνθρωπος. Και 100 χρονών να είναι, να μην φεύγει από τροχαίο. Ή αεροπλάνο, ή τρένο, ή τιμόνι. Είναι κρύο πράγμα να φεύγεις έτσι από τη ζωή σαν τον Παντελίδη. Στεναχωρέθηκα πάρα πολύ. Έφερα την εικόνα της δικής μου κόρης να φεύγει. Δηλαδή και. Να φύγει έτσι το. Τώρα ο μπαμπάς που τον πήραν τηλέφωνο, τι να σκέφτηκε εκείνη τη στιγμή. Είναι τραγικό. Λίγο προσοχή στους δρόμους, ιδιαίτερα όταν βρέχει. Και ιδιαίτερα αυτό που σας τον παρουσιάζω για περιφερειακό, μην τρέχετε, ειδικά οι πιτσιρικάδες. Βλέπω εκεί στον περιφερειακό, κατεβαίνω από το hardball καμιά φορά για να έρθω στο Μετρόπολης με 80-90, φεύγουν κάτι Golf GTI, κάτι πιτσιρικάδες, κάτι Peugeot Rally. Όχι πολύ τώρα τελευταία, παλιά περισσότερο. 150-160. Όχι, ρε παιδιά. Όχι, άμα θέλετε να αγκαζώσετε εθνική οδό, μη. Όχι στον περιφερειακό.
Του Κτέλ ήτανε. Του Κτέλ ήτανε. Και όχι του Άστ. Το... Όχι. Όχι ρε γαμότο. Προσέξτε εσείς που είστε πιτσιρικάδες. Ναι, και το αυτοκίνητο παρέσε πάνω στη μάνα με, τη... με την κόρη. Mm. Στη διαχωριστική επάνω. Να πάρει ο διάολος να πάρει. Λοιπόν, Κωστή, ποια θεωρείς καλύτερη ηθοποιό? Βουγιουκλάκη, Καρέζη, Λάσκαρη, Λαμπέτη, Παξινού ή Μερκούρη? Κοίταξε. Καλές όλες. Τη Λάσκαρη δεν τη θεωρώ μεγάλη ηθοποιό. Όχι. Ήταν ωραία γκόμενα. Σαν γκόμενα πήρε τους ρόλους. Εντάξει. Έκανε και ωραίες ερμηνείες η Λάσκαρη όμως. Θέατρο πολύ δεν την είδα. Είχε πάντα άντρες δυνατούς δίπλα της, δηλαδή Κόκαλη. Τον άντρα της ο Λικουρέζος που είναι μεγάλη μορφή ο Λικουρέζος, μεγάλη ασφάλεια παρέχει σε μια γυναίκα ένας Λικουρέζος, παιδαράς. Το βλέπετε έτσι που είναι στη Μούρη, είναι άντρακλας να πούμε. Ας πούμε, δύο μέτρα άντρας είναι. Λοιπόν, Παξινού, Λαμπέτη πιο πολύ θεατρικές αυτές. Η Βουγιουκλάκη μην νομίζετε ότι ήταν κακή ηθοποιός. Μπορεί να παίξει και δράμα. Και απίστευτο μούτρο. Νομίζω ότι η Μερκούρη δεν μ' άρεσε ούτε σαν γυναίκα ούτε σαν ηθοποιός. Τίποτα. Δεν τη χώνευα καθόλου τη Μερκούρη. Η Λαμπέτη μου προκαλούσε μια θλίψη. Παξινού μεγάλη ηθοποιός, φίλε. Νομίζω ότι η Κατίνα Παξινού ήταν μεγαλύτερη από αυτές που έχεις πει. Η Παξινού, φίλε. Έτσι νομίζω εγώ. Τώρα, άμα σε ακούει κανένα σκηνοθέτη στον δρόμο, άμα σε ακούει κανένα ηθοποιό επαγγελματία, σεναριογράφο, γιατί κατά λάθο μπορεί να μα ακούσει κανένα τέτοιο, κανένα ταξί μέσα, πηγαίνει σε κανένα αεροδρόμιο, κατάλαβε. Εγώ νομίζω ότι η Κατίνα Παξινού. Η Κατίνα Παξινού. Έτσι. Αλλά μη θεωρείτε κακή ηθοποιό, κακή ηθοποιό τη Βουγιουκλάκη. Μη τη θεωρείτε κακή ηθοποιό. Μη του ακού ράπε ή πολεμά για το καλό του Άρη μα. Αυτοί που σας βρίζουν είναι αυτοί που τους λείπει η Super 3 Μαρμίτα. Γιώργος, 23χρονος, Αργιανός. Λέω 636. Ο 512. Κάποιος είπε χθες, λέει, ότι εμείς από την αρχή λέγαμε ότι ο Βέλιος είναι παιχταράς και θα παίξει εθνική. Ενώ κάποιος άσχετος από μπάλα παραγωγός έλεγε ότι είναι λίγος και τον κράει συνέχεια. Η μπηχτή είναι για σένα. Φίλε, είπαμε, οι από κάτω βρίζουν τους από πάνω. Πάντα έτσι γίνεται. Ο 3% θα βρίζει τον 12. Ο 12 μπορεί να βρίζει τον Mega Channel. Ο Mega Channel να βρίζει, πώς το λένε Γιάννη, το Larry King. Το Larry King τους εξωγήινους και τα λοιπά. Στη ζωή ο μικρός βρίζει το μεγάλο. Ο Αλέφαντος έβρισε τον Μπάκεβιτς. Ο Μπάκεβιτς είχε τίτλους. Ο Αλέφαντος είχε πιο πολλές γνώσεις. Αλλά άλλος είχε τίτλους. Είχε παράστημα, ήταν ωραίος άντρας. Τα λέω καλά. Πεδαράς, ο Μπάκεβιτς. Πρωταθλήματα εδώ, κύπελα εκεί και τα λοιπά. Ένιωθε μειονεκτικά ο Νίκος. Ο Νίκος χτύπησε γροθιά τον Πετρόπουλο, τον Λάκη. Πρωτάθλημα με Ολυμπιακό, πρωτάθλημα με Παναθηναϊκό. Κύπελο με Ολυμπιακό, κύπελο με Παναθηναϊκό. Τον βάρεσε, γροθιά, τον μισούσε. Ήταν καλύτερος. Και περισσότερες γκόμενες. Ήταν πιο ωραίος άντρας. Ήταν περισσότερους τίτλους. Έτσι είναι ο μικρός. Από πίσω θα βρίζει τον επάνω. Θα προσπαθεί να βρει κάποιο λεπτό σημείο, κάποιο που δεν είπε σωστά, το χτυπήσει. Και καλά θα κάνει. Έτσι είναι. Έτσι είναι το σωστό, έτσι είναι η ζωή. Ο από πίσω κυνηγάει τον μπροστά. Λοιπόν. Γιατί αλλάζει τόνο στα ονόματα? Γευγέλη, Λονδίνο, Μαλγάρα. Όχι, δεν το λέω Μαλγάρα, ούτε Λονδίνο. Το Γευγέλη ή Γευγελή είναι εύκολο στο να πει Γευγέλη ή Γευγελή. Δεν αλλάζω τόνο στα ονόματα. Καμιά φορά με παρασύρει ο Τζόρνταν, τα λέει λίγο παοξίδικα. Αυτά για πρόλογο, παιδιά. Αν θέλετε να μιλήσουμε για την συνέντευξη του. Ανοίγουμε γραμμές καταρχήν. 2-31-090-90-90. 2-31-098-80-90-9-55 και ενώ μήνυμα στο 54-3-40. Συγγνώμη, έφαγα ένα σαντουίτς μεγαλοπούλα στις 11 και πάντα λέω δεν θα φάω 3 ώρες πριν την εκπομπή, γιατί με την ένταση μπορεί να σου γίνει καμιά ισοφαγική παλινδρόμηση πάνω στην ένταση, γιατί εμείς κάνουμε δουλειά με ένταση, κάνουμε δουλειά με πάθος, δεν κάνουμε δουλειά για να έρθουμε εδώ να μιλήσουμε απλά και να φύγουμε. Για το 2 λεπτά να γεμίσουν λίγο οι γραμμές. Εγώ χαρακτηρίζω μερικές φαρμακερές ατάκες που είπε ο Τούντορ. Βέβαια μετά το... δεν μπορώ να το κατηγορήσουμε ότι τις είπε μετά, γιατί ο Τούντορ τα έλεγε και όταν ήταν εδώ. Γελία πράγματα για μια μεγάλη ομάδα όπως είναι ο ΠΑΟΚ. Δύο διευθυντές, δύο προέδροι, συναντήσεις που κανείς δεν ήξερε ποιος έχει την εξουσία. Κανείς δεν ήταν ο αρχηγός δηλαδή. Δύο διευθυντές, τρεις υπάλληλοι, τέσσερις παραπροέδροι κτλ. Σεβασμό στο Σαββίδη, είναι μακριά από το ποδόσφαιρο, δηλαδή είναι άπαλος.
Έχει γύρω του ανθρώπους που δεν έχουν ιδέα από το ποδόσφαιρο, και αυτοί οι άμπαλοι δηλαδή, και του δίνουν συμβουλές. Αλήθεια λέει εδώ. Για τον Ιντέ και το Φορτούνι έβγαλε κομπλεξικούς τους παοξίδες απέναντι στον Ολυμπιακό και λέει ότι αν χρησιμοποιούσε ως παράδειγμα τον Μπέρκ και όχι τον Ιντέγε, να έμενα στην ομάδα. Λέει κόμπλεξ τους παοξίδες. Μετά είπε για το καπέλωμα του Σέρβου, για τον Ίβιτς. Επίσης για το Δεκάρι έκανε μια δήλωση ότι εμείς ήμασταν χειρότεροι στις πάσες. Η τελευταία ομάδα, προτελευταία ομάδα, γιατί να πάρουμε σέντερ χαφ, πώς τα λένε αυτά, Δεκάρι, πήγαμε και πήραμε να πούμε σέντερ μπακ. Είπε για τη διαιτησία με τον Ολυμπιακό στο κύπελο, ότι αν ήταν σωστή ο ΠΑΟΚ θα περνούσε. Και για τον Μπερμπάντοφ είπε το εξής: το σέβομαι, τον εκτιμώ, αλλά δεν είναι συνεργάσιμος, αλλά είναι παλιό χαρακτήρας. Έκανε ό,τι μπορούσε να δώσει το κάτι παραπάνω, πιθανώς να επηρεάσει από τους τραυματισμούς. Ο καθρέφτης είναι το γήπεδο και δεν μπορείς να βάλεις κάποιον πάνω από την ομάδα. Πολύ σωστά μιλάει. Δεν μπορείς να βάλεις κανέναν πάνω από την ομάδα. Πάρουμε γραμμές λοιπόν στο 90-90-90. Ωραίος ελληνικός. Καλημέρα στον πρώτο κύριο. Πάμε. Καλημέρα. Εγώ είμαι. Ναι, φίλε, εσύ είσαι. Εγώ. Ναι, εσύ. Ωραία, έλα. Λοιπόν, πολύ ο πρόλογος εκεί που έλεγε αυτονόητα να πούμε για την υποκρισία μας κούρασε. Αυτά είναι τα αυτονόητα για τα άλλα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Καλά, ρε μεγάλε μη. Αλλά εντάξει. Αλλά τουλάχιστον έμασα από τα βασικά που σου είπα του άλλου και μιλά σωστά. Λοιπόν, έχει τη Μέτρο Σπορτ εκεί δίπλα σου, μπροστά σου. Όχι όλη τη Μέτρο Σπορτ, έχω κάποια φύλλα όμως. Πες μου, τι θες να μου πεις. Τι κάποια φύλλα, ένα καράφλα εκεί με γυαλιά τον HD. Καράφλα με γυαλιά. Για το ίντερνετ. Καράφλα με γυαλιά. Ναι. Καράφλα μαλλιά, έτσι λίγο σαν τον Γκέκα, ναι. Κάτω αριστερά στο πρωτοσέλιδο το είναι. Πες μου, τι είναι αυτός, τι. Ένας χτυπιάρης. Ένας είναι χτυπιάρης εκεί. Του League of Legends, αυτά που σου λέγα τις προάλλες, θυμάσαι, για το ίντερνετ. Τώρα δεν έχει την εφημερίδα να δούμε. Έχει δώσει συνέντευξη. Και τι θέλω να τον δεις λίγο, να δώσεις κάτι. Τι είπε. Εσύ θα μου πεις τι είπε. Θα διαβάσεις λίγο και να δεις ότι υπάρχουν και τέτοια. Βγάζει έτσι λεφτά αυτός από το ίντερνετ, από παιχνίδια. Δεν περίμενε την μπάλα. Την μπάλα τώρα βγάζουν λεφτά από τους ασθενείς. Πες λίγο να μάθουμε, γιατί τώρα θα κάνω παιδί και θέλω να ξέρω αν πρέπει να τον πάω σε Ακαδημία Ποδοσφαίρου ή Ακαδημία Λίγκα. Τώρα θα κάνεις παιδί, τώρα. Τώρα, ναι, αύριο. Ωραία. Εντάξει, κάτσε να γεννηθεί. Δηλαδή να τον πάω σε Ακαδημία του Άρη, του Πάκου. Υπάρχουν αυτοί ή μόνο Ολυμπιακός και τίποτα άλλο. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, πάντως στην Ακαδημία του Ολυμπιακού. Ναι, γιατί μόνο με Θεσσαλονίκες μπλέκω εγώ, δεν μπορώ, μόνο με Θεσσαλονίκες μπλέκω. Μόνο με Θεσσαλονίκη. Έχω αφήσει. Ο Γιάννης ο Γούναρης έπιασε δουλειά στον Ολυμπιακό, αν είσαι από Νεάπολη μεριά, πάρ' τον μια βόλτα, πάνε εκεί να στο πάει το παιδί. Έτσι. Όχι τώρα, εγώ σου λέω, δεν μου απαντάς όμως. Υπάρχει μέλλον για το ποδόσφαιρο, πώς το βλέπεις. Βέβαια βγάζω λεφτά, ο καλός πάντα θα βγάλει λεφτά. Ναι. Ο Β' Εθνική σου λέω, ο Γιώργος μου εντάξει. Θα το φάει το κύκλωμα γιατί θα γίνει στον πατέρα που του κράζει όλου. Εγώ νομίζω ότι αντί να παίξει Β' Εθνική, α γίνει μάνατζερ. Ή να γίνει κανένα ναι, τι μάνατζερ. Μάνατζερ παιχτών να γίνει. Ναι, μάνατζερ. Μάνατζερ παιχτών, παιδί μου. Ναι, θα ναι. Το πάρω και το μάνατζερ το. Να έχει εκεί με ασίες, με αυτά να του μάθει ξένες γλώσσες. Κινέζικα και μαλαισιανά να του μάθει. Αυτό σε δίνω. Μαλαισιανά. Να του μάθει μαλαισιανά και κινέζικα. Κινέζικη γλώσσα. Σου δίνω συμβουλή δηλαδή. Άμα έχει λίγο από το χιούμορ σου, ξέρω να κάνει καριέρα. Αλλά περίμενε λίγο να μιλήσω με το φίλο μου εδώ. Α πούμε δύο λογάκια. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε, καλησπέρα, τι κάνετε. Καλησπέρα. Εγώ ασχολούμαι επαγγελματικά με το League of Legends, το παιχνίδι που σας είπα ο φίλος μου. Ναι. Που παίζει ο καράφλας. Ναι. Εγώ βγάζω πάρα πολλά λεφτά κάθε μήνα από αυτό. Πόσα βγάζει δηλαδή. Και εγώ μπορεί να βγάζω μέχρι και 1800 ευρώ το μήνα. Καλά είσαι. Αυτό. Καλά είσαι. Ζεις οικογένεια. Χωρίς διαφημίσεις ήταν και τα άλλα, έτσι. Είναι προσωπικά. Άμα κάνει 5 κιλ. Είναι στο ικανότητα που έχω, ρε παιδί μου. Πώς κάποιος μπορεί να έχει καλά πόδια για να παίζει καλή μπάλα. Εσύ έχει καλά δάχτυλα, ναι. Ουσιαστικά ναι, έχετε απόλυτο δίκιο, έτσι είναι. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση τώρα, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να ασχοληθείτε στο μέλλον με όλα αυτά, αλλά μια και είδατε και στο Metro Sport, είδατε πως ασχολούνται σιγά σιγά τα media με αυτό. Έτσι. Ο Διμτζάκας, ο οποίος ο Διμτζάκας αυτός. Θα τον μάθω. Ωραία, μάθε λίγο τα βασικά. Τα βασικά έτσι, να μάθω γιατί είναι. Θα τα κάνουμε, εντάξει. Βάλε μας μια εκπομπή να μιλάμε και στο αδιαφόρο να ακούσουν οι νεολαία. Γιατί εντάξει, με τους παππούδες έχουμε μπλέξει. Εγώ ήρθα από Αμερική πριν δύο μέρες για να κάτσω μια εβδομάδα γιατί τελείωσαν τα τουρνουά και θα ξαναξεκινήσουν τον επόμενο μήνα πάλι τουρνουά με μεγάλα έπαθλα και όλα αυτά και πάλι παλεύουμε για κάποιο χρηματικό ποσό σαν ομάδα έπαθλα, μέσα ναι. Το League of Legends. Για τα έπαθλα, ακριβώς. Ωραίος. Μπράβο, παιδιά. Ωραία. Μπράβο. Είναι Κοζάνης 26 του μήνα και The Web Καταρίνης 27. Χαγιά τα άρμε εδώ. Καλή νύχτα. Γεια χαρά. Πολύ ωραία. Επόμενη γραμμή. Το καινούριο αυτό δεν το ξέρουμε. Έτσι. Σωστό. Με τα δάχτυλα παίζουν αυτοί. Επόμενη γραμμή, ναι. Με τα δάχτυλα.
Καλημέρα, ραπ. Καλημέρα, φίλε. Με τα δάχτυλα, Με τα δάχτυλα, ναι. Καλημέρα, φίλε. Ο φίλος μου πρέπει να ξέρει ότι όλα είναι τζόγος και ο τζόγος πραγματικά δανείζει, δεν χαρίζει. Αυτό πρέπει να το ξέρει πίσω από το μυαλό του, να το έχει πάντα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, άλλο θέλω να σου πω. Όλοι έχουν το στόχο μια φορά να τεινάξουν την μπάνκα στον αέρα. Κι όμως, ρε φίλε, ξέρω πολύ κόσμο που την έχει τεινάξει την μπάνκα και τα πούλησε μετά. Κοίταξε, φίλε, είναι το σύνδρομο του τζογαδόρου. Δηλαδή, πες ότι κερδίζεις στο κίνο 5.000 ευρώ, 8.000 ευρώ, 8 στα 8 δηλαδή. Όχι, θα σου το πω αλλιώς. Θα πάρει τα βάλει, θα πάρει τα βάλει τα μισά σε ένα νούμερο και θα τα χάσει μετά. Μετά θα βάλει τα άλλα δύο, θα τα χάσει και μετά θα βάλει το ένα και μπορεί να κρατήσει το ένα. Αν κρατήσει το ένα θα είναι πολύ καλός. Να πληρώσει φώτα, νερά, τηλέφωνα, έμφυα κτλ. Ναι. Το σύνδρομο του τζογαδόρου λέει ότι και τα κερδισμένα και πολλά να είναι, η γλύκα, ο εκστασιασμός, το σημείο G, το οποίο το έχει στα δάχτυλα αυτός ο τζογαδόρος, το σημείο G το έχει στα δάχτυλα. Η γυναίκα το έχει στο ιδίο της. Ο κόκκινος το έχει στο λαρίκι του, γιατί τρώει και αισθάνεται μια ευεξία. Ο τζογαδόρος το σημείο το έχει στα δάχτυλα. Παίζει, τζογάρει, κάνει. Ναι, εγώ το έχω στο κεφάλι, ο Χιλιτίδης μου λέει το σημείο G. Συνέχισε, φίλε, δεν ξέρω. Άκου τώρα. Πώς το τούνελ βλέπεις? Βλέπεις δηλαδή να ξαναέρθει ποτέ 20ετία 85-2005? Έστω και μακριά. Παιδιά έχεις? Παιδιά έχεις? Δεν έχω παιδιά, όχι. Θα κάνεις, σκέφτεσαι ή δεν? Θα κάνω, πιστεύω ότι θα κάνω, γιατί θέλω. Τα παιδιά τους μπορεί να δουν δεκαετία 80. Εμείς εδώ δεν θα τη δούμε. Εγώ πολύ φοβάμαι ότι τα παιδιά μας, αν κάνω τα δικά τους παιδιά και όλων των Ελλήνων τα παιδιά, μην δουν δεκαετία του 30. Δεν είναι θέμα, δεν είναι θέμα Ελλάδος. Δεν είναι θέμα, εγώ το αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι θέμα Ελλάδος το πρόβλημα. Πάει να παγκοσμιοποιηθεί. Παγκόσμιο, όχι πάει, είναι παγκόσμιο. Άμα ήταν θέμα Ελλάδος θα το λύναμε πιο εύκολα. Κάτι θα γινόταν, μια επανάσταση, μια χούντα, ένα πραξικόπημα, κάτι μπουνίδια, θα άλλαζε η κατάσταση. Δεν είναι θέμα, μακάρι να ήταν δικό μας το θέμα. Ναι. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Ναι. Πάω Νέα Μεσύμβρια, βλέπω προπόνηση, λέω Νίκος από τα Γιαννιτσά. Στο γυρισμό σταματάω να φάω ένα σάντουιτς, με παίρνει χαμπάρι ποιος είμαι και τρώω κάτι που πες το Φαλακρού να σταματήσει να κατηγορεί το χωριό και κάτι τέτοια που δεν ήξερα. Από πού να φύγω, Λάκα, το πέσιμο ήταν χοντρό. Σιγά μωρέ τώρα τα χωριά τώρα. Σιγά, θυχτήκαν τώρα. Δεν είπαμε τίποτα, για κάτι κουνούπια είπαμε. Εντάξει, δεν το ξαναλέμε. Είναι μέλισσες πετάνε εκεί. Καλημέρα, εντάξει. Ναι. Καλημέρα. Καλώς τώρα, τι κάνει? Καλά είσαι, μια χαρά. Ωραία. Να σου πω, ναι. Πιστεύεις ότι έχω αναδείξει κατά καιρούς τα σοβαρά προβλήματα του συλλόγου? Νομίζω ότι τους έχεις κάνει ρόμπες τους συνοπαδούς σου, διότι με αρκετό χιούμορ έχεις αναδείξει τα γεγονότα, ήσουν μπροστά από τα γεγονότα, έχεις αναλύσει με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια θέματα εσωτερικά, οπαδικά, εσωτερικά, οπαδικά, διοικητικά, οικονομικά. Δεν βλέπω να έχεις κάνει κάτι λάθος. Αντιλαμβάνονται όλοι ότι είσαι μέσα στα πράγματα και δικαιώνεσαι για το θέμα της εκαθάρισης, όπως και το μέσο το οποίο δουλεύουμε δημοσιογραφικά. Και στα λέω πριν σκάσουν, δεν στα λέω αφού σκάσουν για παίξουν όλα τα μίντια. Έτσι. Ναι. Κοίταξε να δεις τώρα ποιο είναι το θεματάκι στην όλη υπόθεση. Όσο κάποιοι θεωρούν ένα μαγαζί γωνία. Ναι. Και ότι θέλοντας και μη πρέπει εκεί πέρα να κάνουν κουμάντο, χωρίς να υπάρχει αντίλαλος ή αντίθετη γνώμη ή οτιδήποτε, αυτό το σωματείο δεν μπορεί να πάει μπροστά. Πόσο μάλλον όταν κάποιοι θέλουν να κάνουν κουμάντο σε ένα σωματείο και χρησιμοποιούν πρώτα τις δικές τους σκοπιμότητες, που μπορεί να είναι και πολιτικές, και μετά βάζουν το συμφέρον του συλλόγου. Λες το μεσημέρι, οι Αριανοί κλαίγονται γιατί οι παουτζίδες έτσι και αλλιώς και. Ναι, ναι, και κλαίγονται, έχουν κλαφτεί. Τους πείραξε το παοξίδων, ναι, που κάνανε ό,τι κάνανε. Γιατί όταν είχαν την εξουσία και έχουν την εξουσία, κάνανε το κομμάτι τους, δουλέψανε για πάρτι τους, αλλά αφήσανε και μια παρακαταθήκη στο σύλλογο. Οι δικοί μας όταν είχαν την εξουσία, που ήταν μίση και μερικά χρόνια και μεγαλύτερη των παοξίδων, υπήρξαν χρονιές που είχαν μεγαλύτερη εξουσία στην Παπαναστασίου, τα πήραν όλα για πάρτι τους. Δεν μπορεί να βγει Αριανός και να σου κλαφτεί γιατί οι παοξίδες κάνανε αυτό και μαζί μας βοηθάνε. Εμείς είχαμε μεγάλη εξουσία.
Θες να σου θυμίσω τι προσλήψεις έχουν γίνει στο Δήμο, στο κράτος και τι δουλειές έχουν γίνει και όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή θες να πεις ότι στο Δήμο ότι, α, ότι μπαίνανε Αριανοί, ναι, ότι είναι Αριανοκρατούμενος, ναι, ο Δήμος, ναι. Ναι. Εγώ είδα να μπαίνουν Αριανοί στο Δήμο, έχω δει και παοξίδες να μπαίνουν στο Δήμο, αλλά δεν είδα χρησιμοποιώντας αυτές τις γνωριμίες να επιδιώξουν να κάνουν ένα γήπεδο στο μπάσκετ, ας πούμε, όπως ο Πάκ με τον ίδιο τρόπο. Μάλιστα. Δεν είδα να ψαχτούν στο εξωτερικό να φέρουν ένα παράγοντα με πολιτική βλέψη στην Ελλάδα, εξυπηρετώντας ξένα συμφέροντα, προκειμένου να γίνει δυνατή ομάδα. Εγώ αυτό που είδα ήταν 100 άτομα στο δικαστήριο, χωρίς αύριο, χωρίς έναν υποψήφιο Μελισανίδη, να λέει να πέσει ομάδα. Μάλιστα. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει βλέψει για την ομάδα. Έχω βλέψεις να κάνω το κομμάτι μου όπως μπορώ με στην ομάδα, προκειμένου να κάνω αυτό που φαντάζομαι ότι μπορεί να γίνει. Ναι. Αυτό, ρε φίλε, είναι πολύ ανησυχητικό για το αύριο. Δηλαδή, ποια είναι η διαφορά της ΑΕΚ που έπεσε γάμα με εμάς? Η ΑΕΚ έπεσε γάμα με το backup ότι θα έχω το μεγάλο παράγοντα, θα πάω τρένο και θα πρωταγωνιστήσω. Εσύ? Οι άλλοι πέσανε γάμα. Ναι. Γιατί σου λέει ότι έτσι, μωρέ, επανάσταση. Κόντρα στο κατεστημένο το κακό και ό,τι θέλει ας γίνει, χωρίς να έχει από background παράγοντα δυνατό που θα έρθει και θα χώσει. Ψαχνόντουσα με τον Στεφανή, θα φέρω χορηγείο ιστορίες κόλπα. Πού το θυμίζει? Κάει μύτη ο Γαλανός με τον Μπέρι, προσπαθούν να συμμαζέψουν τα σημάδευσα 14 Σεπτέμβρη. Έχουν τον Καλατζή παράλληλα, τους φέρνει Σανιά, Ελουντούλου και όλα τα άλλα. Όσο είναι ο Γαλανός με τον Μπέρι με τον Κάμπος, τους πριονίζει τη θέση, έρθει με τον Καλατζίδης, πάει δικαστήρια, πάει ο Κούης η Θεσσαλία, μηνυτήριες, δικαστήρια, ζωρίες, θα ξέρουμε, 30 Αυγούστου βγαίνουν όλοι στους δρόμους, να πούνε τι, γιατί δεν ανεβήκαμε. Δεν μου λες, κάτι άλλο, το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ανοιχτά λέει στον ΠΑΟΚ, δεν σου δίνω τίποτα, πιστεύεις ότι... δεν πιστεύει ότι ο λαός του ΠΑΟΚ μπορεί να τον πλήξει? Δηλαδή, αν το έλεγε αυτό ο Μαρινάκης, ας πούμε, για τον Ολυμπιακό, για το στρατόπεδο Καρατάσου, να ήταν στον Πειραιά, ρε παιδί μου, θα έβγαινε ο ΣΥΡΙΖΑ και θα έλεγε, ξέρεις κάτι, όχι, θέλω να το κάνω πράσινο? Αυτό δεν είναι λίγο, τους κάνει τους παοξίδες ρόμπα σαν οντότητα? Και 1 εκατομμύριο είμαστε, και 2 εκατομμύρια είμαστε, και 3 εκατομμύρια είμαστε, και ένα κόμμα το οποίο ψάχνει τον ψήφο από εδώ και πέρα. Με το σταγονόμετρο σε ένα λαό ο οποίος είναι μεγάλος και ξέρω εγώ βγάζει πρωθυπουργούς και που λένε παοξίδες, δεν είναι λίγο οξύμορο να βγαίνει ανοιχτά ο ΣΥΡΙΖΑ και να λέει στον παοξίδες έχω γραμμένο, δεν νομίζω ότι μπορείς να με πλήξεις, θα γίνει πάρκο? Κοίταξε, το θέμα ποιο είναι? Είναι θέμα αυτό, το θεματάρα είναι. Το θέμα είναι ότι μπορεί αυτό να είναι επικοινωνιακό κομμάτι. Δηλαδή, και κάποια πράγματα που θέλουν να κάνουν η κυβέρνηση και ΠΑΟΚ να τα έχουν βρει, και όλο αυτό το κομμάτι να γίνεται ίντρικα για επικοινωνιακούς λόγους. Λες. Μπορεί Καρατάσου να μην γίνει ποτέ, να γίνει κάτι άλλο που σου είπε ανατολικά της πόλης, και όλο αυτό να είναι ίντρικαδόρικο προκειμένου να πούνε πάλι. Αλλά το τυράκι να είναι ανατολικά. Αυτό. Ναι. Το τυράκι. Ναι. Δηλαδή τώρα εσύ μου το παίζεις και χαζός, ότι δεν ξέρεις τι γίνεται. Δεν ξέρω. Αφιλή σας λένε να παίξετε Καρατάσου, παίζετε Καρατάσου. Χαίρο πολύ Χαιρόπουλος, εντάξει. Απλά το θέμα ποιο είναι, ότι οι προηγούμενες κυβερνήσεις, πράσινες και μπλε, στον χώρο του ποδοσφαίρου ήταν πιο έμπειρες. Πιστεύω ότι το κόμμα του κύριου Αλέξη είναι λίγο νεοσός στο ποδόσφαιρο και σιγά σιγά θα πεπειραθεί με την πάροδο του χρόνου. Ξέρεις μωρέ τώρα, μια επιχορήγηση από την ΕΠΟ, αυτά θα πεπειραθεί με το πέρασμα του χρόνου. Πάμε διάλειμμα. Σε 1,5 χρόνο δηλαδή θα έχει γίνει έμπειρο, έτσι πιστεύω. 15 δευτερόλεπτα διάλειμμα, 2-31-0-90-90-90, εμένα σαν παοξί. Θα με στεναχωρούσε αυτό. Για το φίλο με το δερματολογικό πρόβλημα, 2-31-02-73-366, στον Κλέαντο Βαλαρούτσο, ο Δαπάς είναι φίλος μου πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Και πάρα πολύ καλός δερματολόγος. 90-90-90, ο ΣΥΡΙΖΑ λέει στον ΠΑΟΚ no. Και μπαίνει μπροστά ο Ανέλ με τον Καμένο και λέει ναι ρε φίλε, αυτό θα γίνει. Ο ΠΑΟΚ με το στρατό τα πάει πάρα πολύ καλά. Είναι ένα θέμα αυτό. Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο ο... Πώς το λέγανε το στρατιωτικό που είναι ΠΑΟΞΙΣ, για μόνο ξεχνάω το όνομα του. Ο Φράγκος ο Φραγκούλης. Δεν ξέρω αν παίξει ρόλο. Σημαντικό ο Φράγκος ο Φραγκούλης. Πάντως ο ΠΑΟΚ με τη στολή τα πάει πάρα πολύ καλά.
Καλημέρα. Έλα ρε. Έλα ρε. Να σου πω, αυτός ο κόκκινος ρε φίλε, τι τρώει τη κοτόπουλα, τρώει να αρχίσει την εκπομπή, να με γεμίζει το στούντιο του Μετρόπολης να μου τρίχνει κερίδια και χοληστερίνες. Μια χαρά είναι ο κόκκινος φίλε. Τι μια χαρά ρε, σαν τα κότα με πόδια είναι ένα. Μια χαρά είναι ο κόκκινος φίλε, σε κόβω, διότι μιλάς άσχημα και εδώ σε για τα κότα με πόδια. Καλημέρα φίλε. Καλημέρα φίλε. Καλημέρα. Άντε πάμε για. Ακούγομαι. Ναι, αλλά κρουκ κρουκ το τηλέφωνο. Έλα, ακούγομαι. Ναι. Γάβρα και τόλος για Τούμπα. Α, πού είσαι εσύ. Απ' την κατακόκκινη Τούμπα κιόλας λοιπόν. Τι γίνεται, καλά είμαστε. Εκνεύρισες λίγο εχθές τους παοξίδες. Αντιδημοκρατικό αυτό που κάνανε. Και οξύμορο. Δηλαδή, από τη μια λέγανε να κάνουμε ένα γήπεδο ανάλογο με τη σύγχρονη εποχή. Ένα γήπεδο το οποίο θα είναι όχι σαν την Τούμπα. Να σου απαντήσω. Ναι, και απ' την άλλη λένε μην αφήνεις αυτό να μιλάει. Να με απαντήσεις. Όταν σε κάποιον να λες την αλήθεια και δεν του αρέσει η αλήθεια, εκνευρίζεται. Αυτή είναι η απάντησή μου. Λοιπόν, δύο θεματάκια. Κάτσε τώρα, όταν λες ερυθρόλευκη και Τούμπα, τι αλήθεια είναι τώρα. Εδώ ενίστανται. Δεν μιλάω για αλήθεια ως προς την ερυθρόλευκη Τούμπα. Πρέπει όταν τους λες ότι ένα εξάχρονο παιδί έχει ζήσει πιο πολλούς τίτλους από έναν ο οποίος είναι 35 χρονών, αυτό είναι μια αλήθεια, έτσι δεν είναι. Ένα εξάχρονος είναι Ολυμπιακός. Εντάξει, είναι ναι. Αυτό είναι αλήθεια, εντάξει, ναι. Αυτό εννοώ αλήθειες. Όχι ότι η ερυθρόλευκη Τούμπα αλήθεια. Λοιπόν, δύο πραγματάκια σήμερα. Διάβαζα σήμερα κάτι πολύ ενδιαφέρον για τους φίλους του Ολυμπιακού και πολύ δυσάρεστο για τους αντιολυμπιακούς της Ελλάδας. Το οποίο έχει ως εξής. Λέει ότι αν φέτος το Europa League το κατακτήσει η Dortmund, γνωρίζει 20 του Ολυμπιακού μπαίνει απευθείας στους ομίλους Champions League. Αν το Europa League. Το Europa League το κατακτήσει φέτος η Dortmund. Ναι. Ο Ολυμπιακός πάει απευθείας στους ομίλους του Champions League. Δεν παίζει δηλαδή play-off το καλοκαίρι. Εντάξει, κοντά είναι. Ναι, γιατί η Dortmund λογικά θα βγει δεύτερη στο πρωτάθλημα πίσω από την Bayern. Οπότε άμα πάρει ο κατακτητής, αυτός παίρνει το Europa League, πάει απευθείας του χρόνου στους ομίλους του Champions League. Οπότε μένει μια θέση κενή και με βάση την κατάσταση της UEFA για τα club, ο Ολυμπιακός προηγείται για να πάρει την θέση της τώρα στους ομίλους. Κατάλαβες τι λέω. Πού το πρόβλημα. Όχι, αυτό θέλω να σου πω, ότι είναι κάτι ενδιαφέρον για τους Ολυμπιακούς και κάτι ενδιαφέρον για τους Ολυμπιακούς. Αυτό θέλω να σου πω. Ναι, εντάξει. Είναι ενάντια στην Dortmund δηλαδή. Μάλιστα. Ναι, και κάτι τελευταίο για να κλείσω. Πριν περίπου 20 λεπτά μίλησες για τον προπονητή του ΠΑΟΚ, τον Κροάτη, τον Τούντορ. Ναι, τον Τούντορ, ο οποίος έκανε κάποιες δηλώσεις πολύ πικάντικες, ναι. Είχε κάνει κατά καιρούς εριστικές δηλώσεις για την ομάδα του ΠΑΟΚ και τους φιλάθλους του. Αλλά δεν καταλαβαίνω σε ποιο από αυτά που είπε είχε κάπου άδικο. Μήπως ότι ο Πέλκας δεν είναι Φορτούνης ή ότι ο Κλάους δεν είναι η Ντέγε. Για τον κόσμο δεν είπε τίποτα. Ναι, εννοώ ότι εριστικές δηλώσεις προς τους φιλάθλους. Α, όχι, δεν κατηγόρησε. Σε είπε ευχαριστώ. Ναι, ότι ναι. Ενόχλησαν αυτό εννοώ. Τον κόσμο δεν άφησε να εννοηθεί. Ο Τούντορ με τον κόσμο δεν είχε κανένα πρόβλημα. Με τη διοίκηση είχε πρόβλημα. Και μάλιστα όχι με τον Σαββίδη, αλλά με τους παρατρεχάμενους. Από ό,τι είπε ο ίδιος. Ναι, από όσα είπε, σε πόσα είχε άδικο όμως. Πώς? Από όσα είπε. Σε πόσα είχε άδικο, είχε κάπου δηλαδή άδικο, είπε κάτι, κάποιο ψέμα, κάποια ανακρίβεια. Για τον Μπερμπάτοφ είπε την αλήθεια. Για τον αγώνα του κυπέλλου με τον Ολυμπιακό, για τη διαιτησία είπε την αλήθεια. Για τη σχέση του με τους παίκτες, τις θεωρώ καλές, είναι ψέματα. Για την αυτοκριτική του που έλεγε ότι παραδέχτηκε κάποια λάθη του. Για το που εντοπίζει την αποτυχία του ΠΑΟΚ στη διαφορά ποιότητας των παιχτών σε σχέση με τον μπάτζετ. Άρα λοιπόν καταλήγουμε. Το δεκάρι είπε ότι έπρεπε να πάρω δεκάρι και με πήραν στόπερ. Εγώ δεν ήθελα στόπερ, με πήραν δεκάρι. Και το άλλο είναι ότι ο Μίχελ μου ζήτησε να για τον Ίβιτς που είπε ότι το φορτώσανε για από πάνω. Δεν είπε πολλά ψέματα, δεν είπε. Άρα λοιπόν καταλήγουμε ότι στην ομάδα του ΠΑΟΚ, θέλοντας και εμείς, άμα είσαι προπονητής της ομάδας, άμα δεν πουλήσεις ΠΑΟΚ στη Δηλίκη, θέλοντας και εμείς, δεν μπορείς να κάτσεις και πολύ καιρό στην καρέκλα. Μήπως διαφωνείς. Να πουλήσει ΠΑΟΚ στη Δηλίκη προπονητής. Ναι. Κοίταξε. Ό,τι και να πουλήσει. Ό,τι και να πουλήσει προπονητής ΠΑΟΚ στη Δηλίκη ή παίχτης. Ο καθρέφτης είναι το γήπεδο και τα αποτελέσματα κρίνουν τα πάντα. Δηλαδή το εφήμερο
Παοξιδηλίκη ή Ολυμπιακή Λίκη ή Αργιανή Λίκη που λύσει κάποιο, είναι τόσο εφήμερο που στον αγωνιστικό χώρο ξεγυμνώνεται. Δηλαδή θεωρώ πολύ λαϊκίστικο από έναν προπονητή ή έναν ποδοσφαιριστή να πουλάει οπαδηλίκη. Μα το γήπεδο είναι ο καθρέφτης του. Και συνήθως το κάνουν αυτοί οι οποίοι δεν νιώθουν ικανοί, δυνατοί απέναντι στην ομάδα. Γιατί να λαϊκίσω εγώ ή να γλύψω κάποιον εγώ αν νομίζω ότι η δουλειά μου είναι πολύ καλή. Για ποιο λόγο πέρα από να το κάνω. Όταν λες σε κάποιες αλήθειες, έρχεσαι σε δυσμενή θέση, έτσι. Όταν μπορεί. Δηλαδή έλεγε ότι ο Πέλκας δεν είναι Φορτούνης και ο Μιστακίδης δεν είναι η Ντέγε, τότε φέρε τον εαυτό του σε πιο δυσμενή θέση από ότι ήταν εκείνη τη στιγμή. Κατάλαβες τι εννοώ? Ναι, αλλά εδώ διαφωνώ με τον Τούντορ, διότι ο Πέλκας δεν είναι Φορτούνης και ο Κλάους δεν είναι η Ντέγε. Αλλά εσύ με έχεις πέμπτο. Α, ο Κλάους δηλαδή είναι χειρότερος από τον Αϊσαϊφάντ και ο Πέλκας είναι χειρότερος από τον Μπακασέτα. Μπορεί. Και κάτι τελευταίο για μισό λεπτό. Χρησιμοποίησε τον Ολυμπιακό για μέτρο σύγκρισης, ενώ θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει, να πούμε, τον Πανιόνιο σαν μέτρο σύγκρισης, γιατί ο Πανιόνιος τον πέρναγε τον Τούντορ. Δηλαδή ουσιαστικά η Τρίπολη έπρεπε να πει είναι καλύτερος ο Γιάννου ή ο... εκείνη έπρεπε να είναι η σύγκριση. Διότι ρε φίλε, δεν με έχεις δεύτερο, κύριε Τούντορ, εμένα για να συγκρίνεις τον Ιντέγε και τον Φορτούνι με τον Πέλκα. Διότι ο Πέλκας είναι πέμπτος. Αλλά μισό λεπτό, ο Πέλκας είναι χειρότερος από τον Μάνταλο. Και ο Μπερμπάντοφ με τον Κλάους είναι χειρότερη από τον Αραβίδη. Να σε κάνω μια ερώτηση. Αυτό είναι η έστασή μου απέναντι στον Τούντορ. Να σου κάνω μια ερώτηση. Βλέπεις τη μία ομάδα τον ΠΑΟΚ, η οποία έχει σπαταλήσει αρκετά λεφτά για μεταγραφές αυτή τη χρονιά. Και βλέπεις και τον ΑΕΚ που σπατάλησε φέτος 120.000 ευρώ για έναν παίχτη για μεταγραφές. Όλοι άλλοι ήταν ελεύθεροι. Και βλέπεις ότι ο ένας η ΑΕΚ είναι δεύτερη με διαφορά από τον ΠΑΟΚ που είναι πέμπτος με καμιά 15 βαθμούς. Δεν θυμάμαι ακριβώς ποια είναι η διαφορά τους. Άρα μήπως δεν φταίει μόνο ο προπονητής? Μα σίγουρα δεν φταίει ο προπονητής. Και η σύγκριση που έπρεπε να κάνει ο Τούντορ θα ήταν με την ΑΕΚ. Αλλά δεν το συνέφερε. Εκεί θα κατέληξε. Δεν το συνέφερε τον Τούντορ να συγκρίνει την ομάδα του με την ΑΕΚ. Εκεί θα και το συνέφερε με τον Ολυμπιακό που έχει μεγαλύτερο μπάτζετ. Είναι, είναι πονηρό. Ρε αυτοί, άκου να δεις. Σέρβοι, Κροάτες, Βαλκάνοι, εγώ δεν τους γουστάρω. Δεν μας γουστάρω. Δεν έχουμε ευρωπαϊκή κουλτούρα. Είμαστε βρωμιάριδες, βρώμικοι, ελεηνοί, κακοί συνεργάτες, ρουφιάνοι. Δεν περιμένω εγώ ούτε από τον Ίβιτς. Από τον Σέρβο. Δεν το περιμένω εγώ τον Σέρβο. Θα μου την κάνει ο Σέρβος. Θα μου την κάνει ο Κροάτης. Ο Έλληνας. Βόρειο Ευρωπαίο θα πάρεις. Και κάτι τελευταίο για να κλείσω, Κωστή. Στα δικά μας τώρα, το δικό μας τον Μπούφα τον κρατήσουμε ή το διώξουμε? Ποια είναι η γνώμη σου? Ρε φίλε, το διώξεις, δεν το διώξεις. Άμα χάσεις την ΕΠΟ, έχασες το πρωτάθλημα. Όχι, δεν πάει έτσι. Έτσι πάει, ρε φίλε. Δηλαδή, αν χάσεις την ΕΠΟ φέτος, έχασες το πρωτάθλημα. Είτε το διώξεις, δεν το διώξεις. Εγώ τον προπονητή του Ολυμπιακού θα τον κρίνω σε Ευρώπη και με την ΕΠΟ απέναντί του. Όχι μαζί του, να του σηκώνει τις σημαίες, κατάλαβες. Εκεί θα το δω τον προπονητή, το μάγκα. Κοιτάξτε όμως, μπάλα παίζουν τα μπάτζετ και οι ποδοσφαιριστές και όχι η ΕΠΟ. Η αλήθεια είναι. Σίγουρα μερικές φορές η ΕΠΟ βοηθάει παραπάνω, αλλά η ποιότητα και το ποδόσφαιρο θα είναι στο κορδόν. Αν είχες το διαιτητή με το μέρος σου στο ΑΚΑ, θα έκανες. Αν είχα. Το διαιτητή με το μέρος σου στο ΑΚΑ, θα έκανες από την ΑΕΚ. Δεν νομίζω, όχι. Βασικά είναι το μάθο ότι το αποτέλεσμα ήταν το Χ. Ούτε θα πω ότι ρίξει τη θυσία του Ολυμπιακού, ούτε την ΑΕΚ, ούτε κανέναν. Μάλιστα. Αυτά. Τα λέμε. Γεια χαρά. Ο ανύπαρτος Βλάξ βγήκε πάλι και μας είπε τα νέα του ΠΑΟ. Κάθε μέρα όλη μέρα τα ίδια, μπουφε γάβρε. Το λέει ένας συνονόματος και συνομήλικος ΠΑΟΞΙΣ. Καλημέρα στον επόμενο κύριο. Γεια σου, Κωστή. Καλώς τον, καλημέρα. Μπορεί να πηγαίνω λίγο κόντρα στη θεματολογία σου τώρα με το ποδόσφαιρο και τα λοιπά, αλλά πιάστηκα από πριν που είπες για τον Τζόγο να πούμε και με πάτησε στο ευαίσθητο σημείο μου. Για τον Τζόγο. Ναι ρε γάμο, τι να κάνω ρε φίλε, πραγματικά δηλαδή συγγνώμη τώρα σου μιλάω και στον ελληνικό, έχω δημιουργήσει οικειότητα πρώτη φορά παίρνω. Τι έπαθες?
Είμαι ένα βήμα πριν από τον γκρεμό, ρε φίλε. Τι να ασχοληθώ, δεν ξέρω. Δεν όταν λες γκρεμό, δηλαδή τι εννοείς? Φαντάζομαι ότι έχω ένα εισόδημα, ας πούμε, όπως όλος ο κόσμος. Όπως ο κόσμος που δουλεύει τις τάξεις των 1.000 ευρώ. Πούμε, και τα τρώω όλα εκεί πέρα και έχω χάσει κάτι κληρονομιές, κάτι μετοχές που είχα τις εξαργύρωσα. Κληρονομιές εννοείς, δηλαδή τι? Πήρες ρευστό από κληρονομιά? Ναι. Μιλάμε για αστυνομικά που θα πω, ας πούμε, και θα μου πεις, έλα Παπατζηλίκη μου πουλάς τώρα. Είσαι παντρεμένος? Όχι, είμαι ελεύθερος. Οι γονείς σου ζουνε? Ζουνε και οι δύο, ναι. Εκείνο που μπορείς να κάνεις και αν αποτοξινωθείς είναι καλύτερα με τον άντρα να τα, με τη μάνα, άστο, χέστο, με τον άντρα τα πας καλά, με τον πατέρα σου ή σε βρίζει? Με τον πατέρα μου, καλά, ναι. Τα πάω με τον πατέρα μου, ναι. Θα πάω να πω δηλαδή τον πατέρα μου, λες, ρε παιδί μου, να με βοηθήσει οικονομικά, δηλαδή εννοείς? Μένεις σε άλλο σπίτι? Μένω το τελευταίο καιρό μόνος μου, ναι. Ξέρει ο πατέρας σου ότι είσαι τζογαδόρος? Το ξέρει και ναι, με έχει κάνει προσπάθειες και αυτός να μου πει, αλλά η κατάσταση έχει ξεφύγει και το θέμα είναι ότι το ξέρω ότι είμαι σε αυτή την κατάσταση την πολύ τη χάλια και δεν κάνω τίποτα, ρε. Δεν ξέρω, είναι σαν αρρώστια. Πληρώνεσαι ένα μήνα ή ένα δεκαπενθήμερο? Ένα μήνα πληρώνομαι. Μόλις πάρεις τον επόμενο μισθό σου, θα κρατήσεις για τα φώτα, τα νερά, τα τηλέφωνα, τι έχεις και τα νίκια, τι έχεις, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Θα τα δώσεις εκεί πέρα, θα πληρώσεις δηλαδή τους λογαριασμούς. Το υπόλοιπο ποσό θα το δώσεις στον πατέρα σου και θα του πεις να σε δίνει βδομαδιάτικο. Και θα μάθεις να ζεις για κάνα εξάμηνο λιτά. Όταν λέω λιτά, δηλαδή ακόμα να στερηθείς και το κρέας για ένα χρονικό διάστημα. Να νιώσεις ότι δεν έχεις λεφτά, ότι αλλά είσαι ικανός εσύ και το βδομαδιάτικο δηλαδή, να πας, εσύ μπορεί να πας και το βδομαδιάτικο να το παίξεις. Αν το παίξεις το βδομαδιάτικο, αν το παίξεις λοιπόν το βδομαδιάτικο τη Δευτέρα και είναι να πάρεις το επόμενο βδομαδιάτικο την άλλη Δευτέρα από τον πατέρα σου, να μάθεις, ρε κερατά, πως είναι από την Τρίτη μέχρι τη Δευτέρα να είσαι απένταρος. Μόνο τότε μπορεί κάπως να συνετιστείς. Κάντο δοκιμή 6 μήνες, πάξε το βδομαδιάτικο και να έχεις 6 μέρες να φας. Αλλά να πεις στον πατέρα σου ότι αν χτυπήσω την πόρτα να μου δώσεις φαΐ, δεν μου δώσεις. Μόνο έτσι θα την πουλέψεις. Έχει και κάτι προγράμματα, κάτι αυτά τα οποία δεν τα ξέρω. Τι προγράμματα? Και θα πει, αν δεν το κάνεις και αυτό, αν δεν τα καταφέρεις, θα πάρεις το 11-14 μετά από αυτό και είναι κέντρο υποστήριξης για άτομα που είναι εθισμένα στον τζόγο. Μην το πάρεις. 11-14. Εγώ λέω μην το πάρεις αμέσως. Να υποστείς μια ταλαιπωρία ακόμα και αν δεν τα καταφέρεις, τότε πάρε το 11-14. Νομίζω θα βρεις λύση. Εγώ λέω πολέμησε το έτσι. Και μετά, αν θες, εγώ αν ήμουν φίλος σου και μου το έλεγες, θα σου έλεγα δώσ' μου εμένα τα λεφτά, στα κρατάω και θα σε δίνω βδομάδα. Θα πάω σου πληρώσω τη ΔΕΗ, τον ΟΤΕ, την τράπεζα, τι είναι το αμάξι, ξέρω κτλ. Αν ήσουν φίλος μου, αυτό θα έκανα. Θα στάδινα βδομάδα, πάρε 180 τη βδομάδα. Με αυτά θα την περάσεις. Την άλλη εβδομάδα, ναι, μά μου, δεν έχω να φάω, δεν έχω να κάνω. Την πρώτη μέρα θα σου έλεγα φύγε, δεν σου δίνω φράγκο. Την άλλη φορά θα σου έλεγα έλα να φάμε παρέα. Ξανά στο ψιστήρι, είδες πως είναι. Να την ξεπεράσεις. Ξέρεις και αυτό κολλάει αλλού. Τώρα πηγαίνει σε προβλήματα αλκοολισμού. Μετά να βγούμε και μετά, άμα σε πάρει κατηφόρα, είναι. Ναι, ξέρεις τώρα πως είναι. Να πας γυμναστήριο. Να πας γυμναστήριο. Ναι, να πάω να γυμνάζεις. 160 κιλά είναι, τι γυμνάζεις, 160 κιλά. Δηλαδή πραγματικά δεν μπορώ να περπατήσω και ούτε όλη μέρα, ή θα τρώω ή θα πίνω ή θα παίζω τζόγο, να πούμε. Δεν αντέχω. Θα βάλεις παπούτσια αθλητικά, έχεις παπούτσια αθλητικά στο σπίτι? Έχω, ναι. Θα βάλεις παπούτσια αθλητικά, θα πάρεις ακριβά, καλά. Όχι αυτά τα αλυσίδα Ελβία που φορούσαμε και βρωμάγαν τα ποδάρια μας 10 ορόφοι. Λοιπόν, θα πάρεις αυτά τα παπούτσια
και θα αρχίσει να περπατάς. Περπάτημα. Περπάτημα. Θα κουραστεί, κάτσε σε ένα μπαγκάκι. Σήκω πάνω, ξανά. Περπάτημα. Σιγά σιγά. Άμα αρχίσει και η καρδιά, κάτσε ξανά κάτω. Περπάτημα. Να μάθει να περπατά, να βάλει στόχο. Ένα χιλιόμετρο την πρώτη μέρα. 1200 μέτρα τη δεύτερη μέρα. Πάνε σπίτι, κάνει ένα μπάνιο. Μόλις πάει να κάνεις μπάνιο, φύγει η υδροτήλα, η βρωμιά από τις μασχάλες σου κτλ. Θα νιώσεις και μια ευεξία. Ευεξία μετά την προπόνηση. Την άλλη μέρα πάλι το ίδιο. Ξανά μανά το ίδιο. Κατάλαβες? Να γυμνάζεσαι. Να το ρίξεις λίγο στην προπόνηση. Τα λέμε. Ναι. Θα με πάρεις την άλλη εβδομάδα να μου πεις τι έγινε. Ναι. Συγγνώμη, στεναχώρησα λίγο, αλλά δεν ξέρω. Εσύ μη στεναχωριέσαι. Εσύ μη στεναχωριέσαι. Εγώ όσα πάθη είχα, τα λίγα πάθη τα καταπολέμησα. Δεν είχα και πολλά. Επόμενη γραμμή. Άντε. Περπάτημα, τζόγκινγκ, περπάτημα και το βδομαδιάτικο στον πατέρα. Και έτσι λοιπόν να την ξεπεράσεις. Αλλιώς με λέει ο Γιάννης, μετά θα πας στο 11. Γιάννη, πες το ξανά το νούμερο, αγόρι μου. 11-14. Πάμε στον κόσμο, Γιάννη, να πάρουμε τις γραμμές. Καλημέρα, κύριε. Γεια σου, Ραπ. Καλώς τώρα. Τι κάνουμε? Τι παλεύουμε. Λοιπόν, μια συμβουλή προς τον φίλο. Ναι. Το 1997, επειδή έπαθα μια ζημιά και εγώ στο δικό μας το καζίνο. Το 1998. Τα καλά χρόνια. Ναι. Τα καλά τα χρόνια. Επειδή ήμουν τα ρήφα. Την άρρωση λοιπόν, εκεί. Ναι. Λοιπόν, σε δύο ώρες μέσα φάγα 4.800 και τον πληροφορώ ότι θέλει μεγάλο κουράγιο για να το ξεφύγει. 4.800.000 δραχμές. Ναι. Ρε φίλε, ένα πούντο GT έπαιρνε εκεί με 4.800. Έχει δίκιο. Ό,τι και να πει, έχει δίκιο. 4.800 έκανε το πούντο το GT. 4.800 ζωντανά λεφτά. Όχι, ρε φίλε, μην με λες τέτοια πράγματα. Θα λιποθυμίσω. Λοιπόν, ναι. Μην λιποθυμάσαι, αλλά να ξέρεις ότι εγώ αυτό το μάθημα το πήρα πολύ καλά. Ναι. Το μάθημα, μέχρι και σήμερα. Ναι. Απλά ο φίλος θέλει μεγάλο κουράγιο. Να σε πω κάτι, ότι με έπαιρνε κάποιος στα ρήφα και μου έλεγε κάποιος πελάτης να τον πάω αεροδρόμιο και τον έλεγε, φίλε, πάρε ένα πεντακοσάρικο, μην με πας κάτω. Μου λέει, γιατί? Και του λέω, φίλε μου, ο λόγος είναι αυτός, θα μπω στο καζίνο μέσα. Δεν θέλω να μπω. Και όλοι το σεβαστήκαν, ειλικρινά σου μιλάω. Ωραίος. Αλλά επί δύο μήνες δεν πήγαινα πέρα από την Καλαμαριά. Το όριό μου ήταν Βασίλης Όλγας με Μαρτίου. Δεν πήγαινα πιο κάτω. Μπράβο. Δεν μπορούσα. Αλλά το πλήρωσα πολύ χοντρά. Αλλά έμαθα το ποίημα πολύ καλά. Και ο φίλος, αν θέλει να τα καταφέρει, θέλει να έχει μεγάλη, πολύ μεγάλη δύναμη και θέληση. Εάν δεν το πιστέψει, έχει χάσει το παιχνίδι. Παλεύετε όμως. Παλεύετε. Εγώ μέχρι και σήμερα έχω πάρει το μάθημά μου. Το πλήρωσα μέσα από ατόμαδα. Εγώ ναι. Παίζω τη βδομάδα 20 ευρώ. Ναι. Παίζω 4 δελτία των 5 ευρώ. Ναι. Παίζω μια τριάδα. Mm-hmm. Που είναι να πάρω από 5 ευρώ να τα κάνω 40 ευρώ. Παίζω ναι. Μια άλλη τριάδα, ένα πιο λίγο πιο δύσκολο. Μετά mm-hmm. Παίζω 5 χ την τρίτη τριάδα και την άλλη ναι. Παίζω 10 μάτσα. Μα κάτσω να πάρω, ξέρω εγώ, μια πόρση. Ναι. Ναι. Αυτό κάνω. Έπεσε, έπιασε, δεν έπιασε την άλλη εβδομάδα πάλι. 20 ευρώ. 80 ευρώ το μήνα δίνω για στοίχημα. Ούτε εκείνο παίζω, ούτε λαχεία, ούτε τίποτα. Μόνο στοίχημα. Εγώ παίζω ένα τζοκεράκι τη βδομάδα γι' αυτό, αλλά θα σου πω και κάτι άλλο. Επειδή εγώ είμαι κοντά στα σύνορα και το Γιβγελί είναι πολύ κοντά σε εμάς. Για πες. Είναι, λοιπόν, μπορώ να πάω κάθε μέρα και να μην ξοδέψω φράγκο. Μπράβο. Δεν παίζω. Το πλήρωσα, σου είπα πριν από λίγο κάτι. Το πλήρωσα το μάθημά μου πολύ ακριβά. Αλλά το έμαθα. Μπορείς να το κάνεις αυτό? Καλώς. Δεν μπορείς. Έχεις χάσει το παιχνίδι. Αν δεν το πιστέψεις, πρέπει εσύ ο ίδιος να το πιστέψεις. Σε μια μέρα, 4.800 δηλαδή, στη ρουλέτα τα βρήκες. Σε δύο ώρες μέσα. Και μας φάγανε με 4 νούμερα. Και μετά, εντάξει, μην λέμε τίποτα παραπάνω. Εντάξει. Είναι δυνατόν να με φάνε από το 25, 28, 31, 34. Με αυτά τα 4 νούμερα. Φίλε, αύριο που θα δει ο κόκκινος που τα ξέρει αυτά, πάρ τον καιρό τον εγώ. Εγώ πήρα απλά και μόνο για το φίλο. Καλά. Να σου πω αυτή τη συμβουλή. Πρέπει να το πιστέψει. Αν δεν το πιστέψει, δεν θα κάνει τίποτα. Θα το πιστέψει. Θα τραβήξει κανάλι όμως, έτσι. Βέβαια, τι. Φιλαράκι, θα τραβήξει το κανάλι. Δεν ένα μήνα, δύο μήνες, τρεις μήνες μέχρι να μάθεις. Έτσι. Εντάξει. Έτσι. Εδώ, φίλε μου. Καλό βράδυ. Να σε έτσι, καλά. Έτσι. Μια καλή κουβέντα. Ένας, μια, ο άλλος. Πάει να πάρει ο άλλος τα πάνω του. Μην τον πάρει από κάτω. Που έλεγε ένας θείος μου. Μη σε πάρει από κάτω. Και με έβαζε ένα τραγούδι του Μητροπάνου. Πες σε κάτω και θα δεις. Φοβερό τραγούδι. Μη σε πάρει από κάτω. Επόμενη γραμμή, ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλώς τώρα. Από Αμερική σας παίρνω, από Νιου Τζέρσι. Ο Νιου Τζέρσι. Τι λέει το Νιου Τζέρσι?
Ναι, έχουμε ξαναμιλήσει μερικές φορές. Σε ακούω, μου αρέσει γιατί είσαι αντιδραστικός και συνευριάζομαι μαζί σου, συνοπαδοί μου οι παουτζίδες. Ναι. Όχι αντιδραστικός, τους τα λες μερικές φορές όπως πρέπει, είναι αλήθεια. Λοιπόν. Δεν πειράζει, εδώ τα χαϊδεμένα, εδώ τα χαϊδεμένα δεν θέλουν να ακούνε. Αλλά έτσι είναι, εντάξει, χαϊδεμένα. Για ένα παράδειγμα, άμα θα πάρουμε την ΕΠΟ και έχουμε διτησία 70-30, έχεις εσύ την εντύπωση ότι δεν θα πεταχτούν αντικείμενα, θα βρουν κάποιον άλλον, κάποιον αντίπαλο, κάποιον φυσιοθεραπευτή, κάποιον άλλον, κάποιον εδώ, κάποιον εκεί. Αυτό που λένε ότι η βία γεννά, η αδικία γεννά τη βία, είναι παραμύθι. Εν μέρη είναι αλήθεια. Έχει μια δόση αληθείας, αλλά από την άλλη μεριά και 50-50 ο διαιτητής, η καφρίλα είναι καφρίλα. Έτσι. Ο κάφρος δηλαδή. Ναι. Έτσι. Είναι γύρω αγώνες που έχουμε κερδίσει άνετα και έχουν πεταχτεί αντικείμενα. Έχουν χτυπήσει φιλάθλους. Έχουν χτυπήσει παίκτες αντίπαλης ομάδας. Η αδικία, ναι, εντάξει. Δεν είναι αυτός ο τρόπος. Και ακούω τώρα λέει θα φτιάξουν γήπεδο, πρέπει να γίνει δημοψήφιο που θα πάει Τούμπα. Δηλαδή ο άλλος που βάζει τα χρήματά του πρέπει να ρωτήσει με ένα Βλαμερική να ψηφίσω από εδώ Βλαμερική που θα πάει Τούμπα. Ναι. Που θα πάει το γήπεδο. Ναι. Ή θα αποφασίσει αυτός να φτιάξει ένα σύγχρονο γήπεδο για να μην έχει θύρα 4 από 8.018 και 10 τζαμπατζίδες. Κατάλαβες. Τώρα θα θυμώσουν μερικοί με αυτά που λέω. Δεν πέλες τώρα. Ο Παοξής. Ο Παοξής. Ο Παοξής. Τα μούτρα του. Τα μούτρα του. Το DNA του. Η φάρα του. Η κοψιά του. Η κοψιά του. Είναι για καινούριο γήπεδο. Είναι. Γιατί ο Γαύρος. Ο Γαύρος. Ο οποίος πάει στο γήπεδο και φωνάζει με την Τουντούκα. Ο Τσουκαλάς τον αντίπαλο, το Καραϊσκάκι, είναι το The La Salle, μια φλωριά είναι. Το κατάλαβες? Δηλαδή ναι. Πάμε να κάνουμε το λαό του ΠΑΟΚ μια φλωριά, με ένα γήπεδο γκλαμούρ, με γκομενίτσες, με γυναικείες τουαλέτες, με παιδότοπους και τέτοια. Χάνε τη μαγεία της Τούμπας. Κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις. Πρέπει να τα βάλουν κάτω αυτά. Συμφωνώ, αλλά αυτό το γήπεδο. Δηλαδή, στραβό στόμα, σαγιονάρα και καινούριο γήπεδο δεν πάει. Την τελευταία φορά που είμαι πριν δύο χρόνια, αυτό το γήπεδο είναι λίγο και. Είναι πια ξεπερασμένο. Άμα θες να επενδύσει αυτή η ομάδα τη Champions League που λένε και. Που έχουν στόχους οι συνοπαδοί μου, που έχουμε στόχους. Ρε φίλε, 90 χρόνια Champions League δεν βγήκες. Δηλαδή. Εντάξει τώρα, μην λέμε τώρα. Θέλω επίπεδο Champions League. Εσύ πας στους 36 του UEFA και αποκλείεσαι. Τι Champions League με τσαμπουνάς? Ναι, λοιπόν, ναι. Να σου πω και κάτι άλλο. Γιατί εγώ μου αρέσουν τα στατιστικά και αριθμοί. Και είμαι και πρώην διαιτητής. Να πούμε και τους ξέρω αυτούς όλους. Καζελαφέριδες. Είμαι στην Αθήνα. Έχω παίξει μαζί τους. Τα ξέρω όλα αυτά τα καλά τα παιδιά. Οικογενειοκρατία πως μπαίνουν ζωγράφοι. Ο Μάνταλος που έχει το θείο του και ο Βαρούχας που έχει παίξει 15 αγώνες στη ζωή και ο Βασιλάκης που μου έλεγε ψήφισε με μένα μικρέ Πρεβεζιάνος, αυτός αρτινό εγώ, ψήφισε με μένα και θα σε τακτοποιήσω. Πώς θα με τακτοποιούσε, μπορεί να ήμουν ανίκανος. Κατάλαβες. Δεν σε τακτοποιείς. Σε κατακτείς, δεν σε τακτοποιείς εσένα. Όχι, έφυγα στην Αμερική, έπαιξα μέχρι γάμα εθνική. Τζάμπα μπει η ψήφος, ναι. Ναι. Ναι, θέλω να πω, εγώ που κοιτάω στατιστικές και τέτοια, η ομάδα μου έχει κερδίσει τον τελευταίο τίτλο που έχει κερδίσει, είναι ένα με τον Άρη και ένα με τον Ολυμπιακό στη Φιλαδέλφια. Ένα τίτλο που διεκδίκησε αδικήθηκε από τον Αλαφούζο. Και που είμαι και εθήνη και 48 χρονών, είμαι θυμάμαι στην ίδια ηλικία περίπου. Εγώ θυμάμαι μεγάλες φαγές από τον Παναθηναϊκό, τον νυν συμμαχόμος. Γιατί νομίζουν όταν θα δυναμώσει ο Παναθηναϊκός θα θυμηθεί τη φιλία του Σαββίδη, η συνοπαδή μου. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Με κατάλαβες. Τον θέλουν τώρα γιατί είναι αδύνατη και ο άλλος είναι πολύ δυνατός, ο Μαρινάκης, γι' αυτό τον θέλουν του Σαββίδη. Το θέλουν γιατί. Δεν ξέρω φίλε, θα φάνει στην πορεία. Εγώ. Εγώ συμμαχία. Δεν θα έκανα με το Μελισανίδη, θα πήγαινα να καθαρίσω μόνος μου την μπουγάδα αν είχα τα κότσια. Και αυτό θέλει και ο κάθε παόξης.
Ο κάθε Παοξής σκληροπυρηνικός. Ο Μπισμπιζέ Παοξής θέλει συμμαχία με την ΑΕΚ. Πώς θα γίνει? Να σου πω και κάτι τελευταίο, γιατί το πρωί που μιλούσατε για, το, για, τους, για τους ξένους, αν είσαι Έλληνας, Ελληνοαμερικανός και τέτοια, παραλίγο να σε παρεξηγήσω, αλλά με μια εισήγηση που έκανα κατάλαβα ότι δεν έχει πρόβλημα αν ο άλλος είναι μαύρος, άσπρος, κίτρινος σήμερα. Αυτός ο Αντεμπακούμπο, όπως τον λένε, τον μπερδεύω, είναι παίζει εδώ στην Αμερική. Το παιδί αυτό είναι, γράφεται εδώ σε όλα τα χαρτιά και στις εφημερίδες και στα κανάλια του λένε Έλληνα, είσαι Greek, Greek player. Μάλιστα. Το παιδάκι αυτό φάνηκε Έλληνας, έχω πάει να τουρδώ. Και όταν ήρθε εδώ έγινε νική σημαία όταν έγινε draft. Δηλαδή αισθάνεται Έλληνας. Κατάλαβες. Τελικά είναι ότι αισθάνεσαι, έτσι. Α, ναι, δηλαδή... όχι ότι αισθάνεσαι. Έγινε όχι, 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 εσέ, όχι, δεν λέω για το παιδί αυτό. Γενικά λέω εσύ πιστεύεις και το σωστό είναι ότι είμαι και αυτό που αισθάνομαι, αυτό που νιώθω, αυτό που πρεσβεύω. Εγώ πιστεύω ότι ένα παιδί που γεννηθεί στην Ελλάδα πρέπει να εξεταστούν ποιες οι περιπτώσεις και δεν έχουν άλλη γνωρίσει άλλη πατρίδα και δεν έχουν σκοπό να πάρουν σε άλλη πατρίδα. Μήπως ίσως να πρέπει να πάρουν υπηκότητα. Η κόρη δικιά μου είχε αμερικανική υπηκότητα. Εγώ είμαι Έλληνας. Η γυναίκα μου είναι Μεξικάνα. Αυτή λέει είμαι Αμερικανίδα. Μεξικάνα πήρες. Με κατάλαβες. Ναι, ναι. Μαγειρεύει καλά. Ω, πολύ καλά. Καλή γυναίκα. Πάρα πολύ καλή. Είναι λίγο όπως να σου πω, είναι όπως ήταν η μάνα σου και η μάνα μου η Μεξικάνη. Είναι παλαιόν τύπο, δεν είναι πολύ στο, στα φρουφρού και αρώματα. Δηλαδή δεν βάφει κανένα νύχι. Εντάξει. Και νύχι βάφει, αλλά είναι εντάξει. Είναι δουλειφταράδες η Μεξικάνη. Δηλαδή εσύ την πήρες για να δουλεύει, όχι για να κάνει καλό... Δηλαδή, όχι, δεν την πήρα από αυτό, αλλά σου λέω, μου με ρώτησε αν είναι καλή. Είναι εντάξει. Γρινιάζει. Γρινιάζει. Όχι, όχι. Δεν γρινιάζει η Μεξικάνα. Τι λέτε. Δεν γρινιάζει τίποτα. Αυτοί θεωρούν ότι ο άντρας θέλει να είναι εδώ να παίρνει τις πρωτοβουλίες. Α, δεν είσαι δηλαδή κομπάρσος εκεί πέρα εσύ. Δεν είσαι βοηθός. Σε θεωρούν δηλαδή το να. Δηλαδή ότι είσαι ο αρχηγός, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Ο αρχηγός. Μάλιστα. Λοιπόν, γιατί εδώ λίγο τα πράγματα άρχα... μετά τη Δήμητρα Ελιάνη αλλάξανε. Δηλαδή ναι. αρχηγός είναι η γυναίκα τώρα, κατάλαβες. Τα ξέρω, έρχομαι εγώ στην Ελλάδα τον Αύγουστο μου νική. Ναι. Λοιπόν, αυτά είναι εκεί στη Θεσσαλονίκη, στο χωριό σου. Ναι. Όποιος σου λέει τις αλήθειες, τον αντιπαθούν. Σε έχουν βάλει στο αυτό οι Αριανοί. Όχι, να σου πω και ένα τελευταίο. Αυτός ο Ολυμπιακός ο φίλος που είπε θα προκριθούν, λέει, κατευθείαν στους ομίλους. Μα γιατί το είπε αυτό, αισθάνεται ότι δεν έχει ομάδα να προκριθεί σε νοκάουτ αγώνες το καλοκαίρι. Μπορεί να φοβάται, μπορεί. Μπορεί να φοβάται. Ναι, γιατί η ιστορία έδειξε ότι δύο φορές που προσπάθησε. Δεν μπήκε μέσα. Πήγε περίπατο μετά από την ανόρθωση. Σωστό. Να σε καλά. Να σε καλά. Πολύ, φίλε, να σε καλά. Καμιά συνταγή κάνα μεξικάνικο να με στείλει κάποια στιγμή να φάμε ναι, καλά ναι, μεξικάνικο. Τάκος. Εντάξει, έγινε. Για χαρά, να σε καλά. Ναι, καθηγητή από την Έδεσα, ο Αντεκομπούγκο έχει μητέρα Ελληνίδα. Και ο Κιμπόγκο έχει μητέρα Ελληνίδα. Και ο Κιμπόγκο. Καλημέρα. Καλημέρα, σε πιο ερωτική πόλη, κύριε Ραυδόπουλε, τι κάνετε? Είναι, κύριε, είναι. Είναι ερωτική και θα παραμείνει εις τους αιώνας των αιών. Ζω με το όνειρο, κύριε Ραπτόπουλε, να σας δω να κάνετε διαφήμιση, να παίρνετε στα καινούργια καταστήματα, στις καινούργιες επιχειρήσεις που θα γίνουν στο καινούργιο γήπεδο, στις εκτάσεις του καρατάσου του στρατοπέδου. Δηλαδή σας φαντάζομαι, κύριε Ραπτόπουλε, να έχετε πάρει αποκλειστικότητα, ξέρετε, αυτό το KFC, Kentucky Fried Chicken. Δηλαδή να διαφημίζετε τα κοτόπουλα, δηλαδή, και τι στον κόσμο, κύριε Ραπτόπουλε. Γιατί κοτόπουλα? Γιατί δεν θα υπάρχει χώρος εστίασης και φαγητού, κύριε Ραπτόπουλε, ένα υπερσύγχρονο εστιατόριο να έρθει και στην πόλη σας. Νομίζω ότι θα είναι πρωτοτυπία, δηλαδή, σε ένα καινούριο sports Gazprom Arena. Εν πάση περιπτώσει, το ζητούμενο είναι άλλο. Κύριε Ραπτόπουλε, άκουσα εχθές έναν ακροατή σας που είπε ότι είναι 58 χρονών και δεν έχει ακούσει και δεν έχει δει για το σύνδεσμο φυλάθρων ΠΕΦΟ Θεσσαλονίκης. Ναι. Ξέρετε, σε γνωστό ξενοδοχείο που δεν είναι άλλο πια ξενοδοχείο, είναι φοιτητική εστία. Ναι. Το γνωρίζετε αυτό, κύριε Ραπτόπουλε? Δηλαδή έχει ο Ολυμπιακός συνδέσει. Εκεί ήταν τα γραφεία, κύριε Ραπτόπουλε μου. Γιατί λένε οι παοξίδες ότι δεν υπήρχε.
Πώς δεν υπήρχε, θα σας πω εγώ κύριε Ραπτόπουλε μου, γιατί ξέρω από ένα φίλο μου που ήταν γκρουμάκι σε ένα διπλανό ξενοδοχείο στη δεκαετία του 70, ότι εκεί υπήρχε στο γνωστό μπουγατσαζίδικο κάτω από το γνωστό ξενοδοχείο τότε, ναι, που σήμερα είναι φοιτητική εστία, ναι, που ήταν από το δεύτερο ξενοδοχείο στην πόλη που είχε πισίνα στην Ταράτσα, μετά το Καψίς που είχε το Πάιπερ, έτσι και με υπόγειο πάρκιν, κύριε Ραπτόπουλε μου. Έτσι, δύο ήταν τα μπουγατσαζίδικα επί της Εγνατίας. Δηλαδή, άραψε όλη την Εγνατία, την περπατήσετε από το 1970, από το νούμερο 1, δηλαδή από το αριστερό ή από το δεξί σας χέρι. Από το αριστερό σας χέρι ήταν δύο τα μπουγατσαζίδικα. Αυτό που έγραφε «Μας μιμούνται αλλά υπερέχομεν» και είχε και ημιόροφο που ήταν το εργαστήριο και ξέρετε... Από ό,τι θυμάμαι, από ό,τι έχω ακούσει δηλαδή, εγώ δεν ήμουν παρόν και δεν μπορώ να το υιοθετήσω. Είχανε πάει οι αρχηγοί, κύριε Ραπτόπουλε, ποιοι ήταν οι αρχηγοί της ομάδος εκεί της Τούμπας. Δεκαετία 70. Πήγανε στο Μπουγατζαλίδικο το γνωστό, ξέρετε, για να δημιουργήσουν ένα θεματάκι. Ήτανε δύο αδέρφια αυτοί. Έτσι ο ένας και μουστακαλής και νέος, δραβαντωμένος. Και ποιος έλυσε το πρόβλημα, κύριε Ραπτόπουλε μου? Δούλευε ένα ξανθό από το Βόλο, μια κοπελιά από το Βόλο δούλευε εκεί. Η ξανθιά αυτή ήταν και φίλαθλος, ξέρετε. Ναι. Ποια είναι η ιστορική ομάδα του Βόλου, κύριε Ραπτόπουλε μου? Μάλλον της Νίκης θα ήταν. Της Νίκης Βόλου ήταν, το βρήκατε, κύριε Ραπτόπουλε μου. Τώρα δεν πιστεύω να μας ακούει και κανένας ταξιτζής και να έχει λυθεί στα γέλια. Ταξιτζής. Που ξέρει και τον Μπουγατζαζίδικο τι λέω. Εν πάση περιπτώσει. Άρα λέτε ότι ο Ολυμπιακός είχε σύνδεσμο. Κύριε μου, κύριε Ραπτόπουλε μου, και πιστεύω και σήμερα αν κάποιος πάει στο υπόγειο πάρκιν που είναι κλειστό, σίγουρα κάτι θα βρει από τα τρόπαια αυτά. Γιατί το Μπουγατσαζίδικο παραμένει πάλι στη γωνία. Εκεί που κατεβαίνει, ξέρετε από την Πτολεμαίο, κατεβαίνει το στενάκι αριστερά, το... που βγαίνεις και στρίβεις δεξιά. Δεξιά. Κύριε Ραπτόπουλε μου, πάση περιπτώσει, το άρα λες ότι ο Ολυμπιακός είχε σύνδεσμο στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια, κύριε Ραπτόπουλε μου, και δεν δημιουργόταν προβλήματα, ξέρετε γιατί? Γιατί? Γιατί το ξανδό είχε βρει τη λύση. Πηγαίναν τα παιδιά εκεί και νομίζω ότι μπορεί να σας το επιβεβαιώσει και ο κύριος Νίκος, ο αρχηγός της, ο υπαρχηγός, συγγνώμη. Με μία, με μία κρέμα με άχνη και κανέλα και ένα αγνό γαλατάκι λυνόταν το πρόβλημα, κύριε Ραπτόπουλε. Θα θυμάσαι το αγνό? Γιατί ο φανταστικό γαλατάκι και το εργοστάσιο, κύριε Ραπτόπουλε μου, απέναντι, σημαδιακό αυτό, τυχαίο, κύριε Ραπτόπουλε μου. Πού ήταν το εργοστάσιο, κύριε Ραπτόπουλε μου? Σταυρούπολη, κάπου εκεί δεν ήταν, πού ήταν? Απέναντι, τι είναι εκεί, κύριε Ραπτόπουλε μου? Ηλιούπολη. Ναι, πηγαίνοντας, ναι, απέναντι από το αγνό όμως υπήρχαν, ρε παιδί μου, δύο, υπάρχουν μάλλον, είναι και σήμερα, το ένα είναι σημαντικό κομμάτι. Τι υπάρχει, κύριε Ραπτόπουλε μου? Τι είναι, δεν ξέρω. Το νεκροταφείο, κύριε Ραπτόπουλε. Το νεκροταφείο. Βέβαια, εσείς τα ξέρετε από την ομάδα της καρδιάς σας που είναι θαμμένα από κάτω. Φίλε, εδώ έχουμε μεγαλεία, στρέμματα, Μητροπολίτες, ΣΥΡΙΖΑ, ΝΕΛ, έχεις να πεις κάτι? Κοιτάξτε να δείτε ότι πιστεύω ότι ο κύριος Μαρινάκης, αυτός ο γλυκός άντρας, ο μεγαλόκαρδος που έχουν φιλήσει και δαχτυλίδι διάφορες ομάδες, και εδώ τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα αν το δαχτυλίδι ήταν μόλις είχε βγει που είχε πάει για φυσική του ανάγκη ο κύριος Μεγαλόκαρδος, και δεν ξέρω αν είχε μείνει και κανένα κομμάτι στο δαχτυλίδι πάνω. Λες, Γιατί μπορεί να μην έφτανε και το χαρτί. Έτσι. Πώς, κύριε Ραπτόπουλε, ξέρεις τι είναι να έχεις πάει μαρμελάδα σίκο την προηγούμενη μέρα, κύριε Ραπτόπουλε? Μαρμελάδα σίκο, Βέβαια. Καλέ, έχω αντιπαράθεση τώρα... για σένα όμως. Εξαρτάται ποιος είναι ο κύριος και με ποιον μπορώ να αντιπαράθω. Άγνωστος. Δεν μιλάω με αγνώσεις μου, το έχει απαγορέψει η μητέρα μου. Έλα ρε τώρα, φοβάσαι να μιλήσεις. Κοίταξε, φοβάμαι σαν και εσάς, κύριε Ραπτόπουλε μου, γιατί και εσείς εχθές δεν αναφέρατε για την ομάδα. Την πιο ιστορική ομάδα της πόλης το 1923 που ιδρύθηκε. Ο Στέλιος από Καλαμαριά, λέει. Ο Στέλιος από Καλαμαριά. Ναι, από Καλαμαριά. Εγώ ότι φοβάμαι την Καλαμαριά, κύριε Ραπτόπουλε μου, γιατί και το λαϊκό άσμα. Να τον ακούσω τον κύριο, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Να τον ακούσουμε. Καλημέρα, κύριε Στέλιο. Καλημέρα, Ραπτόπουλε, γεια σου, φίλε μου. Έλα, φίλε. Να ακούσουμε. Έχω καιρό να πάρω τηλέφωνο. Εγώ θέλω να ρωτήσω λίγο τον κύριο, γιατί εντάξει, τον ακούμε χρόνια.
Και εντάξει, έχει ένα σοβαρό λόγο, γιατί νομίζω και φοβάται να μιλά και με αγνώσεις. Απλώς να σας ρωτήσω, κύριε, γιατί βλέπω πολύ έτσι με μάγικο άρα βγαίνετε. Τι εννοείται με λίγο αγνό και λίγη μπουγάτα? Μπορεί να γίνει λίγο πιο συγκεκριμένος? Ναι, για γίνει συγκεκριμένος, ακούστε. Γίνει λίγο πιο συγκεκριμένος. Κοιτάξτε να δείτε, όταν κάποιος έχει πρόβλημα που δεν έχει φάει το πρωί, δεν έχει κάνει πρωινό, άλλος τρώει, ρε παιδί μου, αυγά μάτια με τη γανή των μπέικον. Υπάρχουν κάποια άλλα παιδιά, τα παιδιά που πηγαίνανε στο μερογάματο και παίρνανε το αστικό από τις δυτικές συνοικίες, σταματούσαν ή εκεί στο Βαρδάρι αλλάζανε το αστικό ή στη στάση Κολόμβου. Κυρία μου, επειδή νομίζω ότι είστε ο πιο έξυπνος από εδώ πέρα πολλούς, εδώ πέρα από την γύρω που ακούνε το ραδιόφωνο, δεν νομίζω να το πιστεύετε αυτό. Λοιπόν, μιλάω ότι η μπουγάτσα με κρέμα δεν κάνει καλό. Και ήταν, κοιτάξτε να δείτε, κύριε Ραπτόπουλε μου, στο συγκεκριμένο μπουγατσαζίδικο, το φύλλο το ανοίγανε μόνοι τους τα παιδιά. Λοιπόν, θα με αφήσετε λεπτό να μιλήσω και μετά απάντησε, γιατί εγώ θα κλείσω σε λίγο. Ναι, όταν εκφράζεται με έναν τρόπο και αφήνετε υπονοούμενα, άκουσε με λίγο, και άμα μου πεις μετά ότι έχω λάθος, πες μου. Όταν εκφράζεται και αφήνεις υπονοούμενα για το γυναικείο πληθυσμό μιας περιοχής, όποιας και αν είναι αυτής, ενώ βρίσκεσαι στην ίδια την περιοχή και μπορεί να είσαι και συγγενής, για μένα ντροπή σου να ντρέπεσαι που λες και αφήνεις τέτοια υπονοούμενα στον αέρα μιας πόλης, και δεν μιλάω τοπικιστικά, είναι ντροπή, είσαι κύριος, είσαι τόσο μεγάλος σε ηλικία. Και αντί να μιλάς για άλλα πράγματα, κάθεσαι και εκφράζεσαι με έναν τέτοιο τρόπο. Ειλικρινά, οι αξίες σου και οι αρχές σου δείχνουν έναν άνθρωπο ο οποίος δεν σέβεται τίποτα. Ειλικρινά στο όλο αυτό, ντροπή σου για την ηλικία σου, για το ήθος που δείχνεις στις επόμενες γενιές που ακούν το Ραπτόπουλο, που έχει τόσο μεγάλη ακροματικότητα. Και κλείνοντας, θέλω να πω, αν πιστεύεις ότι η Ελλάδα έχει σωτηρία με ανθρώπους σαν και σένα να εκφράζονται με αυτόν τον τρόπο και να αφήνουν υπονοούμενα για το γυναικείο πληθυσμό μιας περιοχής, και δεν μιλάω συγκεκριμένα μόνο για τη Θεσσαλονίκη, που τυχαίνει να βρίσκομαι εγώ από εδώ, ειλικρινά, αν πιστεύεις ότι αυτός ο χαρακτηρισμός και αυτή η συμπεριφορά σου σε ανεβάζουν σαν άνθρωπο και αφήνεις τους άλλους να σ' ακούνε, για μένα ειλικρινά να ντρέπονται όλοι που ακούνε τη στιγμή και τον Ραπτόπουλο και εσένα. Καλό βράδυ, κύριε Ραπτόπουλε, ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Έχεις να απαντήσεις κάτι για τις κατηγορίες που σου προσάπτει ο φίλος ο Στέλιος από την Καλαμαριά? Δεν ξέρω αν είναι κατηγορίες, μπορώ να τον απαντήσω. Ναι, το IQ του Όγλου ισούται με το IQ του πιο ηλιθιού που είναι μέσα σε αυτόν, διαιρεμένο δια το πλήθος του. Ό,τι κατάλαβε, κατάλαβε. Αυτή είναι η απάντηση μόνο για προχωρημένους. Τα γραφεία υπήρχαν, κύριε Ραπτόπουλε μου, γι' αυτό και δεν άνοιξε ποτέ μύτη, διότι με ένα μπουκαλάκι αγνό, το γαλατάκι το άσπρο, και με μία μπουγάτσα με άχνη και κανέλα, λυνότανε το πρόβλημα. Ξέρετε πότε δημιουργηθήκαν επεισόδια, κύριε Ραπτόπουλε? Δεν γνωρίζω, για πείτε μου. Όταν ήρθε ένα λεωφορείο του Guinness Tours, του παπά του Guinness, και έμεινε σε γνωστό ξενοδοχείο που πέρασε και άλλο γνωστό γκρουμάκι από εκεί, όπως ο φίλος μου, ο γνωστός μου. Αυτοί ήταν κάτι αεξίδες, και μόλις ήταν το πανό ακριβώς απέναντι, γιατί έχει τζάμια η πολυκατοικία στο νούμερο εκείνο, και λίγο πιο κάτω ήταν η τουριστική αστυνομία στη γωνία, αυτοί πήγαν να δημιουργήσουν οι αεξίδες από την Αθήνα. Κανένας άλλος φίλαθλος, κύριε Ραπτόπουλε, από την πόλη της Θεσσαλονίκης. Α, έγινε μανούρα, λες, ότι έγινε μανούρα από πλευράς αεξίδων. Αυτό θες να μου πεις? Βεβαίως, κύριε Ραπτόπουλε μου. Ποτέ δεν άνοιξε ούτε καπάκι από πύρα. Δεν έπεσε. Μόνο όταν ήρθαν οι αεξίδες. Δεν το ξέρω αυτό. Είναι παλιό αυτό, δεν το γνωρίζω. Με τα οπαδικά. Τέλη της δεκαετίας του 70. Εάν υπάρχει κάποιος από εκεί την περιοχή, από το νούμερο 1 μέχρι το νούμερο 22, που ήταν και το Στίβ Κολόμβου εκεί, ήταν και το εστιατόριο Βικτόρια, αν ξέρει κανείς, αν έχει ακούσει κάτι, ας πάρει αν τηλέφωνο. Μπορεί να ακούνε και τα παιδιά από το σημερινό μπουγατσαζίδικο, κύριε Ραπτόπουλε μου. Απαραμένει. Υπάρχει αυτό το μπουγατσαζίδικο, είναι οικογενειακή επιχείρηση. Μάλιστα. Τώρα δεν ξέρω αν ο σύνδεσμος τώρα έχει πάει στο ισόγειο της φοιτητικής εστίας. Όχι στο ισόγειο, στο υπόγειο που ήταν γκαράζ. Εμείς ξέραμε ότι ήταν σε όροφο ψηλά. Ένα σύνδεσμο. Όχι. Εκεί σήμερα είναι στάση, δηλαδή αν πάρετε τώρα το αστικό από τον Εύωσμο και έρθείτε με το 21, όταν θα πει ο εισπράκτορας στάση Κολόμβου, θα κατέβει κανείς. Εκεί ακριβώς κατέβαινε στην Κολόμβου και το βλέπεις επάνω, ρε παιδί μου, εκεί ήταν το πάνω, έτσι έγραφε πέφο.
από Θεσσαλονίκη. Δεν υπάρχουν εισπράκτορες πλέον στον οργανισμό. Υπάρχουν εισπράκτορες στον οργανισμό συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης. Δεν έχουμε εισπράκτορες. Υπάρχουν μόνο οδηγοί και τα εισιτήρια είναι χειροκίνητα. Δηλαδή τα βάζουμε μόνοι μας. Εγώ θυμάμαι εκείνα τα παλιά τα αστικά, κύριε, που υπήρχε και ο εισπράκτορας. Παλιά υπήρχε ο εισπράκτορας. Παλιά. Τώρα δεν έχει εισπράκτορα, έχει μόνο οδηγό. Άναβες. Που έλεγε πλατεία, ταχυδρομείο θα κατέβει κανείς, ή ναι. Πλατεία Επταλόφου, ή ναι. Στάση Κεραμίδα. Ναι, ιστορική ναι. Στάση αυτή, κύριε Ραπτόπουλε. Στον Εύωσμο. Έτσι. Τα λέμε. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά. Πάμε σε δύο επόμενες γραμμές. Καλημέρα, κύριε. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Μ' ακούς? Σε ακούω, φίλε. Μπράβο. Λοιπόν, γιατί δεν άφησε και τον Μαϊτανό, τον ΕΦΕΜ, τον βραδινό να. Να μιλήσουμε παρέα, όπως μιλήσει το προηγούμενο παιδί. Αφού δεν ζήτησες αντιπαράθεση. Δεν πήγε κανείς να μου το ζητήσει να ακούσει την παράθεση. Να μας πει που έχει νεκροταφεία. Σε έλεγε ο Κυλικίδης, παρακαλώ με ακούτε, παρακαλώ με ακούτε, δεν απάνταγες λέει. Να μας πει που έχει νεκροταφεία στο Αχλό απέναντι που έχει την καλύβα που θα δούσει η κεφάλα μου. Να μας πει να πούμε για τις μπουκάτσες του. Γιατί βγαίνει και μιλάει μια μισή ώρα να πούμε ο ερωτικός. Η ιδιωτική πόλη της Θεσσαλονίκης θα πούμε που παίρνει κάθε βράδυ και μας θα κάνει τα ούλια και λέει ένα κρύβες μόνιμο. Α, εγώ τα οπαδικά και τα συνδυασμιακά δεν τα ξέρω. Τι είχε, που είχε σύνδεσμο, τι δεν ασχολιόμουν με τους συνδέσμους. Τώρα, ναι. Πούμε, το 1932 δεν υπάρχει αυτό το πράγμα και δεν υπήρχε ποτέ. Τζάμπα κουβέντα και τζάμπα πυρι-πύρι για το τίποτα. Εγώ ήξερα ότι είχε Ολυμπιακός ένα σύνδεσμο σε όροφο. Στην Δωδεκάνησα. Εγώ μισή ώρα για ακούω για μια μπουγάτα και δύο που κατατίθηκαν πάλι τα φίλο μόνοι τους. Από την εκπομπή σου τώρα να καταλάβω κι εγώ. Ήταν απέναντι από την ασφάλεια στον 7ο όροφο. Ήταν δύο που κατατίθηκαν στον 7ο όροφο, στην ασφάλεια απέναντι. Καλά τώρα την Πεφό και τα τρία που κατατίθηκαν. Μισή ώρα για τα που κατατίθηκαν και την Πεφό και τα τρία για την ασφάλεια και τον 7ο όροφο λέμε. Θα ακούσουμε κάτι που να μας ενδιαφέρει να μην ακούμε το Μαϊταλό. Θα το βάλουμε στη φασολάδα μας και μόνο στη μίση. Καλημέρα. Καλημέρα. Επόμενος κύριος. Καλημέρα. Έλα Κωστά. Λίγο κλείσε ναι. Το ραδιόφωνο γιατί μικροφωνίζει. Ναι. Γερά. Ναι. Άγγε δεν είμαι και πάρα πολύ μεγάλος. Εγώ το σύνδεσμο του Ολυμπιακού, Θεσσαλονικιός είμαι. Ούτε Ολυμπιακός είμαι. Υπήρχε ο σύνδεσμος του Ολυμπιακού. Πού ήτανε? Ήταν ακριβώς απέναντι σε όροφο και έγραφε όπως το έλεγε προηγούμενο. Α, έγραφε κιόλα. Έγραφε ψηλά πάνω στο δεύτερο, τρίτο ήταν. Τρίτο, α, δεύτερο, όχι έβδομο. Ναι, ναι. Ακριβώς απέναντι το ξενοδοχείο Δέλτα. Αυτό το σημείο είναι το. Άρα καλά λέει ο άλλος. Σωστά το λέει. Και του Παναθηναϊκού να σου πω και που ήταν. Του Παναθηναϊκού που ήταν. Του Παναθηναϊκού είναι ακριβώς στο μνημείο των Βενιζέλου Μεγνατία. Στο μνημείο των αγροτών που έχει και έχει ένα μνημείο εκεί. Μάλιστα. Σόντων, ας πούμε. Άρα καλά τα λέγει ο άλλος. Ότι... Ήταν ακριβώς επί της Βενιζέλου στη γωνία Μεγνατία πάνω ψηλά του Παναθηναϊκού, το οποίο δεν είχε έβλημα αυτό. Α, δεν είχε έβλημα του Παναθηναϊκού, είχε του Ολυμπιακού. Μάλιστα. Ναι. Τώρα δεν το θυμάμαι ακριβώς, αλλά κάπως έτσι. Η ΑΕΚ δεν θυμάμαι να είχε. Η ΑΕΚ. Αλλά ναι. Ναι, αυτά γίνονται περίπου, εγώ τα θυμάμαι προς τέλη δεκαετία. Αυτός για τα νεκροταφεία που έλεγε, μάλλον εννοούσε, λέει ο Γιάννης με ενημερώνει, τα εβραϊκά νεκροταφεία. Τα εβραϊκά είναι απέναντι το παλιό Αγνό. Στο Αγνό. Άρα καλά τα έλεγε αυτός, ότι είχε. Καλά τα έλεγε. Υπήρχε συγγνώμη στο Ολυμπιακό, αλλά με τις πολλές φασαρίες αργότερα γύρω στις αρχές, μπορεί και μέσα δεκαετία του 80. Το 80 άρχισε η φασαρία, μάλλον, ναι, ναι. Μάλλον γιατί τώρα μέχρι το 80. Ναι, μέχρι το 80 ήταν ίσια τα πράγματα. Πολύ ναι. Αργότερα να πήγε όπως λες προς τη Δωδεκανήσου για να είναι απέναντι από την αστυνομία και να σταματήσει. Α, αργότερα να πήγε στην αστυνομία. Ναι, 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 μπορεί αργότερα, ναι, ναι, σωστό, σωστό. Αλλά υπήρχε, εγώ τον θυμάμαι, τον έβλεπα με το λεωφορείο πάρα πολλές φορές, όπως το λέει, απέναντι από το ξενοδοχείο Δέλτα, που σήμερα όπως το έλεγε είναι για φοιτητές, το οποίο δεν ισχύει ούτε αυτό ακόμα σήμερα. Το Μουγατατζίδικο είναι δίπλα στο Δέλτα, αυτό λέει. Ναι. Άρα το ξέρετε. Απέναντι πάνω από τις στάσεις εκείνες τις παλιές οικοδομές έγραφε Πεφό. Έγραφε. Πεφό. Αυτό μπορεί να το επιβεβαιώσουν και άλλοι Θεσσαλονίκοι που ξέρουν το Βαρδάρι κτλ. Μάλιστα. Αλλά δεν τους πειράζαν. Δεν τους πειράζαν. Δεν τους πειράζαν, ε. Δεν τους πειράζαν δεκαετία του 70. Και μάλιστα πολλές φορές σε παιχνίδια που δεν υπήρχαν εισιτήρια, κάποιοι από εδώ Αριανοί παοξίδες πηγαίναν ίσως και εκεί να πάρουν κανένα εισιτήριο. Α, τόσο καλή. Τόσο καλά ήταν που τα είχαν τότε. Το κατάλαβες πως το λέω.
Είχαν δηλαδή καλές σχέσεις. Μπορεί να δηλώναν Ολυμπιακοί για να βρουν εισιτήριο, γιατί και τα χρόνια δεν είχε εισιτήρια. Πηγαίναν δηλαδή οι παοξίδες στο σύνδεσμο του Ολυμπιακού και ζητούσαν εισιτήρια, λες. Όχι σαν παοξίδες όμως. Όχι σαν παοξίδες. Ναι, από ναι, μόνο. Γιατί πέραν κάποια κομμάτια, πέραν και Ολυμπιακοί και Παναθηναϊκοί και πηγαίναν κάποιοι γιατί τα γήπεδα ήταν γεμάτα. Ήτανε sold out τα γήπεδα, δεν έβρισκες εισιτήριο. Πού να βρεις, Παρασκευή δεν μπορούσα να βρεις για Κυριακή. Ναι, ήταν άλλα χρόνια τότε, δεν είχε και τηλεόραση. Δεν. Από τον Άρη και από τον ΠΑΟΚ πήγαινε μήπως βρεις αυτούς. Κατάλαβες. Μάλιστα. Δεν τα θυμάσαι. Εσύ πώς δεν τα θυμάσαι καθόλου αυτό. Εγώ πού να θυμάμαι, εγώ το 80 ήμουνα δημοτικό. Ναι, και εγώ δημοτικό ήμουνα, τελείωνα δημοτικό. Αλλά... Δεν πήγαινα, εγώ δεν πάτησα το πόδι μου σε σύνδεσμο. Ναι, ούτε εγώ πήγαινα σε σύνδεσμο, αλλά να ξέρω. Δεν πάτησα το ποδάρι μου σε σύνδεσμο. Στην πόλη τη Θεσσαλονίκη, στην Εγνατία, πάνω σύνδεσμο ήταν χαρακτηριστικό. Δεν γούσταρα το του συνδέσμου. Δεν έγραψε μεγάλα γράμματα. Ναι. Είχε ένα μικρό σύμβολο κάπου που έλεγε Πεφό. Μάλιστα. Αλλά είναι ακριβώς όπως το λέει στην Κολόμβου. Παραθυναϊκού ήταν Βενιζέλου με Γνατία επί της Βενιζέλου, ανεβαίνοντας Γνατία από Βενιζέλου στα αριστερό χέρι που το παρκάκι. Μάλιστα. Σε εκείνη την είσοδο που είδε και σας έρθω. Άντε, καλό βράδυ, Γιώργη. Καλό βράδυ, Κωστή. Ναι, τώρα στη Θεσσαλονίκη δεν υπάρχει, υπάρχουν ακαδημίες του Ολυμπιακού, δεν υπάρχουν σύνδεσμοι. Θεσσαλονίκη, παράδειγμα, η ΠΕΦΟ δεν έχει τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Έχει όμως πάρα πολλές ακαδημίες. 299 ΠΕΦΟ έχει σε όλη την Ελλάδα. Αλλά Θεσσαλονίκη δεν έχει. Πάμε τελευταίος, ναι. Καλημέρα, εγώ είμαι. Ναι, κύριε, είστε τελευταίος για σήμερα. Καλημέρα. Λοιπόν, θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση, κύριε Ραπτόπουλε. Ναι. Που θα απευθύνεται και στο ακροατήριό σας. Για να ακούσουμε, λοιπόν. Λοιπόν, ακούω συχνά να λένε, μη βγάζεις τον Νικόλα, μη βγάζεις το παιδάκι που λέει Ερυθρόνες και Τούμπα. Ναι. Μη βγάζεις την Λιφάδα τον Κύριο. Μη βγάζεις τον άλλο, μη βγάζεις τον άλλο. Ναι, έτσι, ναι. Δεν είναι. Έτσι είναι. Και θέλω να κάνω μια ερώτηση εγώ προς όλους. Εάν όλα τα λουλούδια της γης ήταν τριαντάφυλλα, λένε, το έτσι ένα όμορφο λουλούδι, έτσι, θα υπήρχε καμιά ομορφιά στη γη στο θέμα των λουλουδιών, θα καταλαβαίναμε την αξία και την μυρωδιά του τριαντάφυλλου. Θα ήταν μονότονο, θα ήταν. Ναι. Ε? Μονότονο. Μονότονο. Αν όλα τα ζώα ήταν, ας πούμε, ποιο να πούμε, ρε παιδί μου, να πούμε το ελάφι που αρέσει σε όλους. Όμορφο ζώο, έτσι δεν είναι. Έτσι. Αν ήταν όλα ελάφια, θα υπήρχε καμιά ομορφιά. Έτσι. Άμα ήταν όλες οι γυναίκες ξανθιές. Σωστά. Ε? Άμα όλες οι γυναίκες ήταν ξανθιές, ας πούμε. Θα υπήρχε. Καλά, μην το πάλι. Τα ζώα, ναι. Μονότονο πράγμα, έτσι δεν είναι. Μονότονο. Λοιπόν. Όλα αυτά λοιπόν τα λουλούδια υπάρχουν, ακόμα και η τσουκνίδα που την πιάνουμε και μας πιάνει φαγούρα και τα λοιπά. Τσουκνίδα είναι ωραίο ρόφημα, φίλε, για το έντερο. Μια χαρά είναι η τσουκνίδα. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία το θέτεις. Λοιπόν, όλα αυτά λοιπόν ομορφαίνουν τον κήπο της γης και όλα τα ζώα ομορφαίνουν το ζωικό βασίλειο της γης. Έτσι ας το πάρουμε και το ραδιοφωνάκι. Ότι εάν δεν υπήρχαν όλοι αυτοί, θα υπήρχε καμιά ομορφιά το ραδιοφωνάκι. Αν είχαμε δηλαδή μόνο τους δικούς μας. Ναι. Αν δεν υπήρχαν και ο Γάβρος, ο Τιντούμπα, ο άλλος, ο Νικόλας, θα υπήρχε καμιά ομορφιά το ραδιοφωνάκι. Έχεις δίκιο. Δεν σας ακούω. Δίκιο έχεις εγώ. Εγώ όλα τα λουλούδια τα φέρνω εδώ πέρα και είμαι καλός κυπουρός. Ναι. Εντάξει, εγώ θέλω την απάντηση από το ακροατήριό σας και αν μπορεί, γιατί είμαι το λεφτό, θα τη δώσει αύριο. Λοιπόν, όλοι αυτοί λοιπόν που βγαίνουν στο ράδιο, ο καθένας ομορφαίνει το ραδιοφωνάκι. Δηλαδή, ο ένας παίρνει, ας πούμε, γιατί άκουσε, λέει, τον Ολυμπιακό να λέει αυτά και παίρνει τηλέφωνο για να απαντήσει. Εάν δεν άκουγε τον Ολυμπιακό να λέει αυτά εδώ, θα έπαιρνε τηλέφωνο. Θα κοιμότανε. Ναι. Μπορεί να κοιμότανε. Να βαριότανε. Λοιπόν. Να ήταν μονότονο λοιπόν. Το θέμα, ναι. Οπότε η ομορφιά του ραδιοφώνου είναι αυτή εδώ. Να ακούγονται όλες οι φωνές. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει και να μην επιτίθεται ο ένας στον άλλον. Συμφωνείτε, κύριε Ραπτόπουλε? Όχι, στο τελευταίο διαφωνώ. Μπορούν να επιτίθονται ο ένας στον άλλον. Μπορείτε να. Όχι, στο τελευταίο διαφωνώ, λέω. Εμένα μου αρέσει να επιτίθεται ο ένας στον άλλον. Α, και εμένα μου αρέσει, 22 χρόνια μπάλα έπαιξα και το 78 και 79, το τι ξύλο έχω φάει εγώ στα χωριά δεν λέγεται, κύριε Ραπτόπουλε, μου αρέσει και εμένα το πινελίκι και το ξύλο στο γήπεδο, αλλά μιλάμε για ραδιόφωνο τώρα, έτσι, δεν μιλάμε για γήπεδο, έτσι. Ναι, εντάξει, αλλά η αντιπαράθεση... Ναι, και
Η αντιπαράθεση πρέπει να υπάρχει. Αυτό το φασιστικό μην τους βγάζεις, εγώ δεν το δέχομαι. Όχι, αυτό ακριβώς. Αυτή είναι μια νοοτροπία. Αυτή είναι μια νοοτροπία θεσσαλονικιώτικη. Από το κόμπλεξ που έχουμε απέναντι στην Αθήνα, αν βγει κάποια αντίθετη φωνή, να τον κόψουμε. Yeah. Τον κόβανε λοιπόν η παραγωγή που ήταν αριανή, οι Παοξίδες, οι Ηρακλειδείς, δεν του δίνανε δικαίωμα άποψη κτλ. Όταν όμως ήρθαν εδώ και μας μάθανε το Facebook, το Ιντερνετ, το Twitter και τα σύγχρονα. Δεν ξέρουμε ούτε στην πρίδα να το βάλουμε. Ναι, ναι. Τότε λοιπόν παγκοσμιοποιήθηκε και το ραδιόφωνο. Εγώ δεν μπορώ να είμαι από εδώ μέχρι την Επανομή και το Λιτόχωρο, όταν με ακούει ο άλλος στο New Jersey, να πούμε, στην Αμερική και στην Αδελαίδα. Δηλαδή, δεν είναι. Ναι, αυτά είναι πρωτόγνωρα πράγματα, ναι. Μπράβο, αυτό όμως δεν είναι και όμορφο. Φυσικά είναι όμορφο. Οπότε, δίδαξε τους αυτό το πράγμα, ότι το ραδιόφωνο, ρε παιδιά, είναι. Κοίταξε, εγώ γλυκέ μου άνθρωπε εδώ, δεν πληρώνομαι για να διδάσκω. Άμα έκανα και το διδάσκαλο, θα ήθελα να πούμε και έξτρα φράγκα. Τι να διδάξω. Κοίταξε, ναι. Το δάσκαλο τον κάνει στα συστήματα. Θα πρέπει λίγο, το δάσκαλο εισαγωγικά το βάζω. Ναι, ναι. Είμαι ο πλέον αναρμόδιος σε θέματα εκπαίδευσης στους άλλους. Ναι, ναι, κατάλαβες. Έχω μια ιδιαίτερη, έτσι, μια προσωπικότητα με αδυναμίες. Δηλαδή, δύο πράγματα δεν μπορώ να κάνω στη ζωή μου. Να πειθαρχήσω τον άλλον και να διδάξω. Κοίταξε. Με βάζεις δύσκολα να κάνω, ναι, ναι, ναι. Μάλλον εγώ φταίω που δεν στο έδωσα καλά να το καταλάβεις. Ένα πράγμα θα σου πω. Ένα πράγμα θα σου πω. Πες τους ότι αυτή είναι η ομορφιά του ραδιοφώνου. Εγώ αυτή τη δουλειά, ρε παιδιά. Συμφωνώ, συμφωνώ. Όταν λες για δάσκαλο και πειθαρχία, να πειθαρχήσω. Ποιο ζώο είναι. Πειθαρχία, ρε φίλε. Δεν μιλάω για πειθαρχία. Ναι. Μην αλλάζει τα λόγια μου. Δεν μίλησα ποτέ για πειθαρχία. Μιλάω για ομορφιά του ραδιοφώνου. Και όχι για πειθαρχία. Δεν θέλω κι εγώ πειθαρχία. Είμαι απίθαρχος. Μπράβο. Έτσι. Μπράβο. Αλλά αυτή είναι η ομορφιά του ραδιοφώνου. Και πρέπει εσύ να το εξηγήσεις αυτό εδώ, γιατί εσύ κάνεις 50 χρόνια ραδιόφωνο, δεν είναι ένα νούμερο τώρα τυχαίο, έτσι. Και πες ότι, ρε παιδιά, αυτή είναι η ομορφιά του ραδιοφώνου. Να ακούγονται όλοι και όλοι να βγαίνετε σε αντιπαράθεση και να πετύχετε όλα στον άλλον όμορφα και κόσμια. Ας έχει το κυλιτήρι εκεί που τους κόβει. Δεν μπορεί. Κάνει κόσκινο. Τα λέμε, φιλιά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Να σε καλά. Ποιο είναι το. Α, έχουμε. Ναι, μισό λεπτό. Ποιο είναι το πιο πειθαρχημένο ζώο στον άνθρωπο? Ο σκύλος, δεν είναι. Ο σκύλος είναι. Εγώ κατόρθωσα το δικό μου το σκύλο να τον κάνω απίθαρχο. Ούτε το σκύλο μου δεν μπορώ να πειθαρχήσω. Ασύλληπτο. Πρωτάκουστο. Πρώτο-τελευταίος για σήμερα, ναι. Καλησπέρα. Καλώς τον. Κύριε Αυτόπλε. Ναι. Να κάνω μια ερώτηση. Μάλιστα. Πόσοι Παοξίδες πήραν σήμερα τηλέφωνο? Πού να ξέρω, ρε φίλε. Αριανοί, ξέρω εγώ, Ηρακλειδείς, αυτά. Δεν γνωρίζω. Λογικά πρέπει να γνωρίζετε. Τους μέτρησες, Γιάννη? Όχι. Από ό,τι άκουσα όλη την εκπομπή εγώ, ένας ήταν, δεν ξέρω αν ήταν, μπορεί να ήταν και δύο. Μπορεί να ήταν και τρεις, και ένας. Ναι, αυτό τι σημαίνει? Πού να ξέρω τι σημαίνει. Δεν σε νοιάζει. Ό,τι τι. Κάνεις μια εκπομπή στη Θεσσαλονίκη. Όχι, δεν κάνω μια εκπομπή. Ελλάδα. Όχι, κάνω μια εκπομπή. Ελλάδα. Κάνω μια εκπομπή στον κόσμο. Κάνεις μια εκπομπή στην Ελλάδα. Λάθος κάνεις. Ελλάδα. Κάνω μια εκπομπή στον κόσμο. Ίντερνετ με ακούει. Στην Αδελαίδα. Όχι, φίλε μου, όχι, όχι, όχι. Ναι. Όχι. Αφήνεις δηλαδή τους Αθηναίους κάτω, από κάτω, ναι. Και λένε τα δικά τους, να πούμε, και τα σούχλου μου και γονία και ιστορίες και αυτά, να πούμε. Και εσύ να τις εμπειράζεις. Οι Παοξίδες έχουν. Σε έχουν αφήσει, να πούμε. Ας με αφήσουν, τι να κάνω. Και τι πρέπει να κάνω τώρα εγώ? Να μετράω δηλαδή, άμα βγουν πέντε Ολυμπιακοί και βγουν δύο Παοξίδες, πρέπει να κλάψω αυτό, εγώ τώρα. Αυτό είναι η αντίδραση του Βορειοελλαδίτη, ότι αφήνεις τους αφήνω τους πάντες. Αφήνω τους πάντες. Αν έχεις πρόβλημα, μην ακούς. Φίλε μου, εγώ κάθομαι τώρα το δίωρο. Γλυκέ μου άνθρωπε, εγώ. Δεν είμαι παραταξιακός. Σας το είπα από την πρώτη στιγμή. Παοξής δεν είμαι, Ολυμπιακός δεν είμαι, Αριανός δεν είμαι, δεξιός δεν είμαι, Χριστιανός δεν είμαι, Έλληνας δεν είμαι, Παοξής δεν είμαι. Τι να κάνω τώρα δηλαδή? Άκουσα το δίωρο και είναι ορισμένα πράγματα που εντάξει, σε βγάζουν από τα ρούχα σου. Βγαίνει από τα ρούχα σου. Άμα κρυώνει, ζεσταίνει, σε βγαίνει. Έγινε, να είσαι καλά. Να σε καλά. Να σε κάνω εγώ. Να σε ντύνω και να σε ξεντύνω, τι να κάνω εγώ.
Πάμε στον επόμενο φίλο. Τι λέτε, ρε αρχικομπλεξική να πούμε. Αρχικομπλεξάρε. Θα πάρει ο άλλο που είναι αεξής, Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός και θα τον πω δεν θα μιλήσει. Και άμα δεν βγει ο Παοξής, πρέπει να κάνω εγώ να μην φάω το βράδυ. Έχετε τρελαθεί, ρε. Σαλτάρατε, ρε. Σήμερα με γνωρίσατε. Αυτά τα οπαδικά και αυτά τα παραταξιακά. Χαρτζηλίκια εγώ δεν παίρνω. Να κάνω τον Αριανό, να πάρω γραφείο τύπου και τέτοια. Δεν παίρνω. Θα βγει όποιος γουστάρει εδώ. Πάμε επόμενη γραμμή. Φυστέρε το παραμύθι. Παλιοφασιστόμουτρα που κάνατε επανάσταση εσείς να ρίξετε τον πατακό και να φέρετε τη δημοκρατία. Παλιοφασιστόμουτρα να πούμε. Πάμε στο φίλο, ναι. Πόσο χαίρομαι που τα ακούω αυτά, κύριε Ραπτόπουλο. Παλιοφασίστες. Κομπλεξική. Εκομπλεξική. Λέγε, φίλε. Ναι. Ναι. Μ' ακούτε, κύριε Ραπτόπουλο. Σ' ακούω, φίλε, ναι. Αρχικομπλεξική. Πόσο χαίρομαι που είπατε για τον πατακό. Χάρος Γιαγκούλας. Ρίξαν τον πατακό για να φέρουν τη δημοκρατία και λέει να μην μιλάει ο αεξής και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Ωραία, μην μιλάνε αυτοί. Ρε, τι λέτε, ρε. Κάνετε επανάσταση κατά της Χούντας εσείς. Άντε, ρε, φύγετε από εδώ. Άντε, φύγετε από εδώ. Ρημάξατε τον τόπο. Λέγε, φίλε. Ναι, κύριε Γιαγκούλα, πείτε μας τι θέλετε. Αυτοί που λένε ότι είναι δημοκράτες, μεγαλύτερη μορφή φασισμού δεν υπάρχει. Φασιστόμουτρα. Απαγορεύουν στον άλλο να μιλήσει. Τι λέτε. Αυτή είναι η μεγαλύτερη μορφή φασισμού. Όταν τον δεν μου αρέσει αυτό που λέω, δεν μου αρέσει. Κύριε, θα τα ακούσω όλα δημοκρατία. Αυτά λέει. Βγες να τον αντιμετωπίσει. Τι άμε πει τώρα εγώ τώρα. Σωστός. Χαίρομαι πολύ που ακούω τον φίλο μου τον Βαγγέλη από την Καστέλα. Και, και αν μου λέγανε τώρα εμένα, σαν χάρε, πού θες να πας όμως το φύλακα, στον Ιβάνη ή στο Σάβα, θα πήγαινα στο Σάβα. Πάνω που γιατί θες. Γιατί είναι μάγκας και είναι και ωραίος. Λοιπόν, δεν άκουσα καμιά κουβέντα για τον Κούλη όμως, θα πείτε, κύριε Ραπτόπουλο. Ποιος είναι ο Κούλης? Ο Κούλης ο Μητσοτάκης. Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, Νέα Δημοκρατία είναι. Ή έχω κάνα συμφέρον από τη Νέα Δημοκρατία να μπω σε κάνα κανάλι μέσω Νέας Δημοκρατίας. Δεν πάει να πνιγεί και ο Κούλης και η Κούλα. Πες εσύ που είσαι νεοδημοκράτης, τι με νοιάζει εμένα. Η παρουσία του Κούλη δεν θα συγκινεί προχθές που πήγε στην Ιδωμένη, κύριε Ραπτόπουλε? Τι να με συγκινήσει? Ότι πήγε στην Ιδωμένη μέσα στις λάσπες. Έγινε ένα με τις λάσπες, έγινε εκεί να πάει να δει τα προσφυγόπουλα, να δει τα παιδιά, να πάει να τα ακουμπήσει λίγο το κεφάλι, να γίνουν καλά τα παιδάκια. Έλα, ρε φίλε, πήγε και τα ίδια να πάρει κανένα ψήφο. Από τους Ρουμάνους θα πάρει. Απ' τους? Απ' τους Σύριους θα πάρει ψήφο. Όχι, ρε φίλε, το παίζει ανθρωπιστής. Το παίζει καλός άνθρωπος. Ναι. Συγγνώμη, είναι καλός άνθρωπος. Ναι, σκοτώθηκε στη δουλειά τόσα χρόνια, βέβαια, ναι, σωστά. Είναι ένα παιδί που βγήκε από το πεζοδρόμιο, ένα παιδί τιμημένο, ένα παιδί από την εργατική τάξη, ένα παιδί που είναι σαν... Για να έχει δουλέψει αυτός ο Μητσοτάκης, έχει πάει πουθενά, σε καμιά τράπεζα, εσύ, όχι, δεν έχει δουλέψει. Πού δούλεψε? Στη Μισελέν δούλεψε 4 χρόνια. Στη Μερσεντές? Στη Μισελέν εκεί, στα ελαστικά που ήταν έξω. Τι άλλαζε τα λάστιχα από τους... Όχι, έκανε πολλές δουλειές, απλά είναι αδικημένος και λίγο παρεξηγημένος και δεν παρεξηγήθηκε, ναι. Έχει παρεξηγηθεί από τον κόσμο λόγω του ονόματος και λόγω του μπαμπά του. Αλλά είναι ένας κύριος με κάπα κεφαλαίο. Να σου πω κάτι, ρε φίλε. Να σου πω κάτι. Τα μούτρα του θλίψη με προκαλούν. Τι λέτε, το πρόσωπο του λάμπει από ευγνωμοσύνη και από ευγένεια λάμπει. Λάμπει του Μητσοτάκη το πρόσωπο από ευγνωμοσύνη, μάλιστα. Βεβαίως. Εγώ το βλέπω, ρε φίλε, και φοβάμαι, τρομοκρατούμενα μου. Νομίζω τον αδικείτε και. Εγώ τον αδικό. Νομίζω. Άντε καλά, εντάξει. Λοιπόν, πριν κλείσω την εκπομπή, τους χαιρετίζουμε στο Γιάννη Χιλιτίδη. Εδώ είναι. Και στο φίλο μου τον Βαγγέλη, αυτό που πέρα από την Καστέλα, και το χαίρομαι που τον ακούω και χαίρομαι κάθε φωνή που βγαίνει στο ραδιόφωνο και λέει την άποψή του. Είτε μας αρέσει, είτε δεν μας αρέσει. Προχθές βγαίνανε, για χαρά, να είσαι καλά. Προχθές βγαίνανε και λέγανε για τους ομοφυλόφιλους. Ου, φασίστα, θάνατος, τι είναι αυτά, τι θάνατος. Μια κοινωνία έχει ομοφυλόφιλους, αμφισεξουαλικούς, φυσιολογικούς, μη φυσιολογικούς, παοξίδες αργιανούς, λαμόγια, ιδεολόγους. Απορρίψει την κοινωνία, ρε. Ποια Θεσσαλονίκη? Εδώ βάλανε το ίντερνετ να μας ακούνε στο Βόρειο Πόλο. Εσείς ακόμα μείνατε στη Θεσσαλονίκη? Ποια Θεσσαλονίκη, ρε? Το ραδιόφωνο, τα ραδιόφωνα είναι παγκόσμια. Πατάει όλο στο κουμπί στη Νέα Υόρκη και σε ακούει. Άμα θέλει, ακούει Bob Marley, να πούμε. Πατάει όλο στη Μελβούρνη, σε ακούει. Άμα δεν γουστάρει, ακούει New York Times, να πούμε. Τρελαθήκατε, ρε, τη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, πρέπει να είμαστε φοβικοί εδώ, κλειστοφοβικοί, αυτό. Πέρα από τα σύνορά μας, δηλαδή έξω από το Κιλκίς, να μην ακουγόμαστε, να μας ακούνε, μας κολλάνε, να μην αντιπαρατεθούμε.
Μην τους ακούσουμε, θα μας κάνουν τι. Τι χειρότερο μπορούμε να πάθουμε, ρε. Τι χειρότερο μπορούμε να πάθουμε. Επαναλαμβάνω, σαν άνθρωποι εδώ, σαν Θεσσαλονικοί, τι χειρότερο μπορούμε να πάθουμε. Φύγαν όλα τα εργοστάσια και μείναν τα παιδιά μας άνεργα. Φύγανε μετανάστες τα παιδιά μας. Και σε πειράζει που παίρνει ο Γαύρος ή ο Βάζολος και λέει για το σύνδεσμο. Ήρθαν οι μετανάστες, σε λίγο θα έρθουν οι εταιρείες, 300 ευρώ το μήνα θα παίρνουμε. Και σε πειράζει που βγήκε ο ΑΕΚΤΣΙΣ ή ο Παναθηναϊκός. Έχετε σαλτάρι, έχουμε χάσει λίγο την μπάλα. Εδώ ακούμε 2 ώρες ραδιόφωνο για να ξεχνάμε το πρόβλημά μας, όχι για να δημιουργούμε άλλα. Γιατί λέει τον βγάζεις. Θα έρθει και τον παίρνω εγώ τηλέφωνο. Τον ξυπνάω 1:30 τη νύχτα μέσα στο σπίτι και του λέω: ρε εσύ Γαύρε, βγες λίγο να μου κάνεις, ξέρω εγώ αυτό. Βάζελε, ξέρω εγώ. Γιατί λέει τους αφήνεις, λέει, και μιλάνε. Και αυτός τώρα, 50 χρονών, λέει κάτω η χούντα του Μαγκαρέζου. Να έρθει ο Ανδρέας. Αυτός εδώ, δημοκράτης. Δημοκρατία λέει. Ξέρετε τι σημαίνει δημοκρατία, ρε. Στην πράξη. Ξέρετε τι σημαίνει δημοκρατία στην πράξη. Δεν ξέρετε. Θα πούμε αύριο. Γιάννης Χιλιτίδης συνέχιζε. Bye bye. 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 Γιάννης Χιλιτίδης